Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς και 18 με Brad Pitt σήμερα στον πάγκο. Ο Τζον Χιλί είναι σπίτι και θα πούμε έτσι τα ωραία πράγματα που γίνανε σήμερα στον Ατρόμητο μέσα. Ένα πραγματικό ντέρμπι, πραγματικά αυτό ήταν απόλαυση. Δηλαδή μετά τη χθεσινή ξενέρα που δεν έγινε το μάτς, σήμερα είδαμε ένα πραγματικό ντέρμπι και έναν Ατρόμητο ο οποίος έπαιξε για τη νίκη. Ήταν τρομερά διαφορετικός από άλλα παιχνίδια, ήταν μαχητικός, την έβγαλε την ψυχή την ΑΕΚ και καλά την έκανε. Τέτοια παιχνίδια θέλω να βλέπω εγώ. Θέλω να βλέπω παιχνίδια σώμα με σώμα, μάχη. Τα χαφ να κοντραροχτυπιούνται, φάσεις μες στην εστία, τα στόπερ να δίνουν μάχες με τους σέντερ φορ, στις πλάγιες γραμμές να πέφτει το τάκλι να πούμε σύννεφο. Αυτό είναι. Πάλι μέσα έπεσες ραπ με Ουάρντα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να ακούσουμε άλλη μια κολοτούμπα σου. Συγγνώμη, εγώ τον Ουάρντα δεν τον έδιωξα από τον ΠΑΟΚ. Και σήμερα κάναμε μια μεγάλη ανάλυση στο Λαϊκό Δικαστήριο σχετικά με το θέμα του Ουάρντα. Καταρχήν να πω ότι κάναμε μια ψηφοφορία. Κάτσε να το βάλω εδώ στο αθόρυβο αυτό εδώ το παλαιό κινητό που έχω. Και να πω το εξής. Στο ένα ερώτημα, πιστεύετε ότι θα άξιζε ο Ουάρντα να παίξει στον ΠΑΟΚ, να παίζει στον ΠΑΟΚ αντί να είναι δανεικός? Μετά το μάτς έγινε αυτό και πήρε 90% ναι ο Ουάρντα και 10% όχι. Το 10% όχι είχε να κάνει με την ψηφοφορία που κάνανε στο rapto.gr αλλά και με τους θαμώνες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί και είπανε, γράψανε, μάλλον είπανε, γράψαν στην κάμερα ότι ο Ουάρντα σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ θα έχει άλλο βάρος στο παίξιμό του και δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί κατά κάποιο τρόπο το κομμάτι που λέγεται πρωταθλητισμός. Ένα ήταν αυτό. Το άλλο ήταν ένα ποδοσφαιρικό που είπανε για τον Ουάρντα. Και σου απαντάω, φίλε 175, στο μήνυμα που στέλνεις. Να αναλύεις τα γεγονότα με πάθος και με λεπτομέρεια. Να αναλύεις τα γεγονότα με πάθος με λεπτομέρεια και να παίρνεις το νόμισμα και να το κοιτάς και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Το λαϊκό δικαστήριο έχει να κάνει με τη δημοκρατία. Την ελεύθερη δημοκρατία, στο να μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να μην είμαστε όμως κατευθυνόμενοι, να είμαστε ραπτόπουλοι. Τι θα πει να είμαστε ραπτόπουλοι? Να πληρωνόμαστε από τους χορηγούς μας. Και επειδή εγώ πληρώνομαι από τους χορηγούς, κάνω μια εξήγηση και πάλι. Δεν παίρνω λεφτά από τον Σαββίδη, δεν παίρνω λεφτά από τον Μαρινάκη, δεν παίρνω λεφτά από τον Μελισανίδη, δεν παίρνω λεφτά από τον Αλαφούζο, παίρνω λεφτά από τον χορηγό. Άρα λοιπόν έχω γραμμένα στα παλαιότερα των υποδημάτων μου
τους παράγοντες, τους προέδρους, τους μεγαλομετόχους, γιατί δεν μεταΐζουν αυτοί. Και δεύτερον, στα μέσα τα οποία εργάζομαι, βασικά και στο Μετρόπολης, το οποίο είναι το αγαπημένο μου, ότι δεν έχουμε πάρει, δεν έχω πάρει κρατική διαφήμιση. Είμαι 50 χρονών, αν πεθάνω σήμερα το ιδιόχαρτο θα λέει 50, άσχετα αν τα μυαλά μου είναι 15 χρονών, 16, έτσι λένε. Ότι αργείς να γεράσεις, πάσχεις από παρατεταμένη εφηβεία κτλ. Δεν έχω πάρει ποτέ κρατική διαφήμιση. Τι σημαίνει κρατική διαφήμιση? Διαφήμιση που να έχει, δηλαδή υπάρχουν καλλιτέχνες όπως ο Νταλάρας, όπως κάποιοι άλλοι κτλ, οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολλές προμήθειες κρατικές. Λέει το θέατρο, ξέρω εγώ, τάδε, η παράσταση είναι, ξέρω εγώ, του ΟΠΑΠ. Είναι, ξέρω εγώ, μιας κρατικής άλλης εταιρείας. Οπότε είμαι πάρα πολύ ελεύθερος να πω και να λέω και να γράφω και να φουγκράζουμε τα γεγονότα, παίρνοντας το νόμισμα και βάζοντάς το στις δύο όψεις. Για τον Ουάρντα, λοιπόν, υπάρχουν πολλές όψεις στο νόμισμα, το οποίο λέει ότι το 10%, γιατί εμένα με ενδιαφέρει το 10% από το 90%, το 90% με την κολάρα που έβαλε ο Ουάρντα, θα σου πούνε ότι ναι, παιδί μου, τον Ουάρντα και το πρωτάθλημα που έχει κάνει. Εγώ θέλω να πάω στο 10%, στη μειοψηφία. Τι λέει η μειοψηφία, λοιπόν, των φίλων του ΠΑΟΚ και όχι μόνο? Ότι ο Ουάρντα, παίζοντας τον ΠΑΟΚ, πιθανό να μην είχε τους χώρους να φύγει με ταχύτητα στο μεγάλο χώρο. Οι αντίπαλοι παίζανε πάρα πολύ πίσω την άμυνα. Και ότι ο Ουάρντα την πέφτει, λέει, στις γυναίκες και στις γκόμενες των συμπαιχτών του. Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή είναι τόσο λιγούρης σεξουαλικά ο Ουάρντα, μπορεί να βρει γυναικεία γάμπα, να πούμε, και να του έρθει η διάθεση πάρα πολύ ερωτικά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά και κρατάς και τα προσχήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να πας σε ένα οικογενειακό γεύμα και να την πέσει στη ξαδέρφη, να πούμε. Συνήθως με τις κουμπάρες γίνονται αυτές οι αλλαξοαυτές. Συνήθως με τις κουμπάρες γίνονται. Ο Ουάρντα, λοιπόν, πιστεύει ένα 10% ότι δεν έχει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εκεί την ψυχή και την οριμότητα και το σθένος και το βάρος του πρωταθλητισμού, και δικαίως. Και δικαίως πήγε στον Ατρόμητο δανεικός. Αυτό έχει να κάνει και με τον Χατζη Ισαΐα, ο οποίος έκανε σήμερα ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Όπου μπορεί να πει κάποιος ότι στον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, θα κατέβαινε μέχρι τη σέντρα. Ο Βιερίνια θα ήταν αριστερά μπροστά, ο Μάτος θα ήταν δεξιά μπροστά, ο Χαφ θα ήταν στα 15 μέτρα και θα έβγαινε μια αντεπίθεση και θα έπρεπε ο Χατζη Ισαΐας τα 25 μέτρα να τα έκανε κατά κάποιο τρόπο σε 4 δευτερόλεπτα, σε 3,5 δευτερόλεπτα. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Χατζη Ισαΐας, γιατί χαμηλά είναι αργός. Το ίδιο και ο Ρισβάνης. Έχει τέτοιες λεπτομέρειες η ανάλυση του ποδοσφαίρου. Όπως και η ανάλυση της κοινωνίας, η ανάλυση της πολιτικής, η ανάλυση των θρησκευτικών. Έχει λεπτομέρειες. Και εγώ μ' αρέσει να παίζω με τις λεπτομέρειες. Πάμε στο παιχνίδι το Ατρομήτου με την ΑΕΚ. Γιατί το άλλο το σκίσαμε, το τραβήξαμε, το τεντώσαμε και θα αρχίσει να κάνει από αύριο την αξία του. Θα μπουν οι δικηγόροι, θα μπουν οι βουλευτές, θα μπουν οι υπουργοί, θα μπουν οι μεγάλες δυνάμεις. Θα μπουν οι αθλητικοί δικαστές, θα μπουν οι γιατροί, θα μπουν τα νοσοκομεία, θα μπουν οι κλινικές. Και ο πιο ισχυρός, πριν πάμε στο Ατρόμητο Σάικ, ο πιο ισχυρός θα επιβιώσει. Τώρα, εάν ο πιο ισχυρός είναι ο Μελισσανίδης, θα φανεί. Αν ο πιο ισχυρός είναι ο Σαββίδης, θα φανεί. Και βγάζω το Μαρινάκι, γιατί ουσιαστικά η φάπα που θα πέσει είναι μεταξύ ΠΑΟ και ΑΕΚ. Σήμερα ήρθαν τα ΠΑΟΚια στο μαγαζί, τσαμπουκά ιστορίες, γιατί πανηγύρισαν τα γκολ οι ΑΕΚτσίδες. Δεν μίλησαν για Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν στο κάνδρο τους. Ήταν κάτι παόκια να πούμε και λέει: καλά, ρε κουφάλες, αφήνετε τους παεξίδες, λέει, να πανηγυρίζουν μέσα στην Τούμπα. Και τι να τους κάνουμε? Οι αεξίδες είναι μέσα στην Τούμπα. Γιατί είναι αεξίδες μέσα στην Τούμπα και πανηγυρίζουν? Γιατί δεν υπάρχουν Αργιανοί και Ηρακλείδεις. Ο ΠΑΟΚ θα έχει αντιπάλους. Τους λέω. Οι Αργιανοί πεθάνανε και Ηρακλείδεις. Οι Ηρακλείδεις πιο πολύ. Δεν έχω ΠΑΟΚ Άρης, δεν έχω ΠΑΟΚ Ηρακλής. Έχω ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ο αεξής παίζει. Τι θέλετε να παίζετε με τον Ηρακλή, ποιος θα βγει τέταρτος? Ή με τον Άρη, ποιος θα βγει πέμπτος? Του αγοράκι την εποχή του Βουλινού και του, πώς το λένε, του Αλουνού, του Μπατατούδη που βγαίνατε τέταρτη και πέμπτη. Γουστάρετε έτσι? Όχι. Άραγε, λοιπόν, θα έρθουν οι αεξίδες.
Να κάνουμε. Θα έρθουν να πανηγυρίζουν τα γκολ οι αεξίδες. Δεν υπάρχουν Αργιανοί, δεν υπάρχουν Ερακλής. Υπάρχει ένα δίπολο μεταξύ Βορρά-Νότου, και αυτό είναι καλό, μεταξύ ΠΑΟΚ και των αντιπάλων τους. Και τους εξητάρει τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, τους εξητάρει τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αυτό το ότι ενωθήκανε, λέει, οι δυνάμεις των Αθηνών να χτυπήσουν τον ΠΑΟΚ. Γουστάρουμε, λέει, πάρα πολύ. Γουστάρουμε, λέει, πάρα πολύ. Η δική μου τοποθέτηση. Θα φανεί ποιος είναι ο πιο δυνατός. Θα φανεί αν ο ΠΑΟΚ έχει τη δύναμη εξαγωνιστικά να διεκδικήσει το δίκιο του. Και αν ο Τίγρης στο τζάμπα είναι μάγκας. Γιατί σήμερα η ΑΕΚ αγωνιστικά μετά το 60 λεπτό βρώμαγε πτωματήλα. Γιατί η ΑΕΚ περνώντας το 60 λεπτό άρχισε να δείχνει στο φίνις του δρόμου, στο φίνις του δρόμου και αγωνιστικά προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το εξής. Και καθίστε αεξίδες, δεν ακούσετε. Ξεκινάει η ΑΕΚ 4-4-2, που σημαίνει 4-4-2, παίζω με δύο χαφ. Στο 4-4-2 δεν υπάρχει δεκάρι. Έχεις δύο φορ. Έχεις το Λιβάδια και τον Αραούχο. Επειδή ο Αραούχο βρωμά τα πόδια του, βγαίνει ο πολύ καλός Λιβάδια σε μεγάλους χώρους. Είναι ποιοτικός, είναι καλός χειριστής της μπάλας, αλλά δεν μπορεί να είναι Λιμπερόπουλος, να και δεκάρι και εννιάρι και να έρχεται και πίσω να παίρνει την μπάλα και να μοιράζει κτλ. Πρώτον, γιατί δεν είναι τόσο ελαφρύς όσο είναι ο Λιμπερόπουλος. Μιλάω για τον Λιμπερόπουλο Θησάκη και του Παναθηναϊκού. Πολύ καλός παίκτης. Αργός, αλλά πολύ καλός παίκτης. Δεν μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση τη μεγάλη ο Λιβάγια, αν τον έχει 90 λεπτά. Θα βγει μια φορά, θα βγει δύο φορές, θα πάρει την μπάλα, θα τη μοιράσει. Κατά συνθήκη θα γίνει χαφ. Εσαΐ σε 4-4-2 αεξίδες, δεν μπορεί να βγει ο Λιβάγια. Τα εξηγώ τώρα γιατί αύριο με το γουρούνι. Το γουρούνι δεν σκαμπάζει από αυτά. Το γουρούνι θα αρχίσει να γουρουνιάζει. Να κάνει έτσι το γουρούνι. Οπότε το βράδυ που έχουμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε για μπάλα, θα σας κάνω μια ανάλυση λίγο αεξίδες για να δείτε γιατί δεν θα το πάρετε το πρωτάθλημα τελικά. Δεν θα το πάρετε. Σήμερα αυτοκτονήσατε. Σήμερα αυτοκτονήσατε. Και μείον 3 θα φάει ο ΠΑΟΚ, που δεν νομίζω, γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να δικαιολογήσει και έχει τη δύναμη. Έχει τη δύναμη. Εγώ πιστεύω έχει τη δύναμη. Αλλά είτε τους φάει τους μείον είτε τους φάει, δεν νομίζω θα το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Πήγε ο Ατρόμητος σαν σκυλί επάνω στην ΑΕΚ. Δεν πήγε με τον ΠΑΟΚ σαν σκυλί, πήγε με την ΑΕΚ σαν σκυλί και την έκοψε δύο πόντους. Πας λοιπόν ΑΕΚ 4-4-2 με το Λιβάγια σε μεγάλο χώρο 90 λεπτά. Δεν βγαίνει το έργο. Δεν βγαίνει το έργο. Και ο Αραούχο στο μικρό χώρο. Αυτό που έπρεπε να κάνει ο Αραούχο το κάνει ο Λιβάγια. Εδώ έχουμε δύο φορ με λάθος ρόλους. Τι σημαίνει λάθος ρόλους? Έφερες τον καφέ? Χύσ' τον λίγο. Μπράβο. Χαίρομαι. Άξιος. Τρομερός και φοβερός. Ναι. Είσαι και μακεδονικός. Φάγατε τραμπούκο, λέει, στο Λαγκαδά. Πήγαινε να κάνει την μπράβη στα ποδητήρια. Ο Ανδρώνης δεν έφυγε όμως. Κατάβηκε ο Ανδρώνης. Ο Ανδρώνης είναι σαν δύο μπράβους μαζί. Βέβαια. Βρούτο. Λοιπόν, δεν θέλω πορτοκαλάδα. Έχω τη δικιά μου. Έχω το μάστερ που να πω. Κατάλαβες? Και λέει ο Ανδρώνης, να πούμε, εγώ τι έπρεπε να κάνω εκεί που μου την πέσανε γιατί. Ναι, φουσκωτή να πούμε και τα λοιπά. Πρέπει να πάρω το μακεδονικό να φύγω. Πήγε, του πήρε το χ και του βρήκε κατηγορία. Καταλάβατε εκεί στο Λαγκαδά να πούμε τη μαγιά σας έκανε ο μακεδονικός. Brad Pitt, διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη, και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορο Σουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάδικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310 555 093.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Filthy block of flats. Trash was on the floor. Πάτε λοιπόν στον Ατρόμητο κάτω που δεν ανοίγει τα πόδια. Παίζει τα ίσια φοβερά με την εντεκάδα του την κανονική τετράδα άμυνας. Και έχει η ΑΕΚ σε λάθος ρόλους το Λιβάγια με τον Αραούχο. Δύο φορ, δεκάρι δεν υπάρχει. Και πως θα υπάρχει δεκάρι όταν ο Τσικουναράς ο Μελισανίδης τους πηγαίνει να πούμε το Μασούτ 34 χρονών γέρο παλικάρι. Αργό, βρωμοποδαρά στα τελειώματά του. Στα 34 αυτοί πρέπει να παίζουν σε κάνα ΑΠΟΕΛ, σε καμιά Ομόνια Λευκοσίας, σε κάνα Άρη, σε καμιά Παναχαϊκή, ο Μασούντ, να έχει λεφτά βέβαια β' εθνική, σε κάνα Όφι, σε καμιά Δόξα, σε κάνα Πλατάνη, σε κάνα ξέρω εγώ Κέρκυρα. Είναι 34, δεν έπαιξε σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πού να πας? Όταν γερνάς, πας προς τα κάτω. Δεν βλέπεις. Είσαι 20 χρονών, έχεις όλες τις γυναίκες. 30 το ίδιο, 40 το ίδιο, στα 50. Μειώνεται η αυτή. Στα 60 πάλι πιο μειώνεται. Στα 70 δεν πάει να κάνεις τίποτα να πούμε. Κατάλαβες, έτσι είναι. Όσο μεγαλώνεις, όσο γερνάς, δεν έχεις τις ευκαιρίες. Και ο Μασούτ του δόθηκε βγάπεξ στην ΑΕΚ. Γιατί είναι τσιγκουναράζο Μελισανίδης. Που αφήνει την ΑΕΚ χωρίς εξτρέμ. Με δεκάρι το γέρο. Εντάξει, και με λάθος ρόλου στον Αραούγο και τον Λιβάγια. Αναγκάστηκε ο Φουκαράς ο Χιμένεθ. Για μένα καλός προπονητής. Το αξίζουνε. Οπωσδήποτε ευκαιρίες. Αναγκάστηκε να βάλει τον Γκάλο δεξί εξτρέμ που είναι back. Τον Γκάλο που είναι back τον έβαλε δεξί εξτρέμ. Το Λάζαρο τον έβαλε αριστερό εξτρέμ. Και έχει τώρα η ΑΕΚ μέσα στο Περιστέρι μια ομάδα πιο φρέσκια, πιο ταχυδυναμική, με τρία χαφ η ΑΕΚ, με τρία χαφ ο Ατρόμητος. Μπουσούλατζης, Μανσόν, Βασιλακάκης εναντίον Σιμώης, Γαλανόπουλο. 3-2. 3-2 κουρασμένοι. Και αργό το Γαλανόπουλο. Και μετά του τραυματίζεται με θλάσιο Σιμώες και παίζει με δύο αργούς στα χαφ. Πάει δηλαδή με Μωράν το παλτό. Με Μωράν το παλτό. Και Γαλανόπουλο έναντι Μπουσούλατζη, Μανσόν, Βασιλακάκη. Και πετάει στον Μπουσούλατζη ένα πιτσιρικά Κωστόπουλο. Φοβερό χαφ, πού τον βρήκανε? Απ' την Άουσα μου φαίνεται αυτός. Μου φαίνεται, να μην κάνω λάθος. Πιτσιρικάς, ταχύς, φρέσκος, με Βασιλακάκη και Μανσόν. Ο χειρότερος παίκτης του, ευτυχώς για την ΑΕΚ, θα τρώγε τρία. Ευτυχώς για την ΑΕΚ ήταν στα χάλια του τα μαύρα, ο Μαύρος, ο Μανσόν. Ευτυχώς για την ΑΕΚ θα τρώγε τρία μετά το 65 λεπτό, 70. Να έχετε υπόψη σας. Να έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, τελειώνει λοιπόν η ιστορία. Τελειώνει λοιπόν η ιστορία με Λάζαρο αριστερό εξτρέμ. Βάζει το Μπακασέτα τον αργό στη θέση του Αραούχο και το Μασούντ. Δηλαδή η ΑΕΚ αντί να βάλει τρίτο στόπερ το Λαμπρόπουλο, πετάει μέσα τον Μπακασέτα στη θέση του Αραούχο. Γιατί έπρεπε να βάλει τρίτο στόπερ ο προπονητής της ΑΕΚ? Για αυτούς που αναλύουν μπάλα. Γιατί ο Μωράν και ο Γαλανόπουλος θα βρίσκανε τον Μπρούνο και τον Ουάρντα εκεί επάνω. Θα κλείνανε λοιπόν. Θα έβγαινε ο Κυβρακίδης με τον Γιαννούλη πλάτος και θα μπαινε ο Μπρούνο που μπήκε αλλαγή στον Τεγκινή και ο Ουάρντα και θα χτυπούσανε τα αμυντικά χαφ. Το Μωράν τον αργό που το χτύπησε ο Ουάρντα στον κόλ της ισοφάρισης και το Γαλανόπουλο, το ξεζουμισμένο να πούμε το Γαλανόπουλο, και μάλιστα και με τρεις χαφ η ομάδα του Ατρομήτου. Και λοιπόν έπρεπε να βάλει αντί τον Μπακασέτα, για μένα τρίτο σέντερ μπακ, τον Λαμπρόπουλο, να έχει τον Λαμπρόπουλο μέση Τσιγκρίσκη και Βράνιες δεξιά, Μπακάκι και Χουλτ. Καλή σκέψη του να βάλει τον Ουάρντα πάνω τον Μπακάκι. Τον έπαιξε καλά, βέβαια το έκασε τον γκολ ο Ουάρντα. Αλλά το έκατσε τον γκολ ο Ουάρντα γιατί είχε την έξυπνη κίνηση
ο πώς τον λένε, ο προπονητής του Ατρομήτου να τον περάσει από την άλλη μεριά. Τον έβαλε στη μεριά του Χουλτ, ο οποίος Χουλτ καλός είναι, αλλά την ταχύτητα του Μπακάκη δεν την έχει. Δεν μπορούσε να βάλει ο Σωσίας του Σωτήρη Μουστάκα τον Μπακάκη αριστερό μπακ και τον Χουλτ δεξιά. Έπρεπε να κάνει άλλο. Να βάλει τον Γκάλο δεξί μπακ, να βάλει τον Μπακάκη αριστερό μπακ και να κάνει άλλες χημίες, αλχημίες. Δεν τις έκανε. Λοιπόν, τέλος η ΑΕΚ. Μην ακούσω ότι η ΑΕΚ και η ΑΕΚ. Έσκασε η ΑΕΚ. Δικαίως η Ραπτόπουλου σήμερα. Ας τολμήσουν να βγουν οι ΑΕΚτζίδες για να με ανταγωνιστούν. Οκ. Okay. Γιατρός οπαδός Ξάνθης. 30 φάουλ. 2 χαρισμένες κόκκινες. Goal offside. Αυτή είναι η επίδοξη πρωταθλήτρια. Ιστερόγραφο. Θλάσσι και ο Σιμόες. Τα λέει ο επιστήμονας που δεν βλέπει μπάλα με οπαδικά γυαλιά. Γιατρός οπαδός Ξάνθης. Λοιπόν, πιστεύετε λοιπόν ότι θα άξιζε ο Ουάρντα στο λαϊκό δικαστήριο σήμερα στη Μαρμίτα από το Ραπτό να πέσει στον ΠΑΟΚ αντί για να είναι δανεικός? 90% ναι, 10% όχι. Αυτό ήταν το ένα το ερώτημα. Και το άλλο ήταν πιο ιντρικαδόρικο. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το μεγαλύτερο θέατρο, του κυρίου Γκαρθία ή του κυρίου Ίβιτς πέρσι? Και απαντάει ο λαός, γιατί εδώ ο λαός είναι αυτός που δίνει τους ψήφους. Δεν είναι κανένας ραδιοφωνικός παραγωγός που θα προσπαθήσει να επιβάλλει άποψη. Δεν είναι κανένας δημοσιογράφος λαϊκιστής ή μη, είτε απ' την από τη Θεσσαλονίκη είτε από την Αθήνα. Και επαναλαμβάνω, εμένα θα με λογιάζετε ως ραδιοφωνικό παραγωγό σκέτο, γιατί όπως είπα και στη Μαρμίτα, δεν έχω εργασιακή σχέση με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Πρώτον, και δεύτερον, δεν έχω πάρει κρατική διαφήμιση ποτέ από το κράτος στα 50 μου. Δεν λέω εγώ ότι δεν θα πάρω στα 55 μου αν ζήσω. Εγώ λέω ότι μέχρι στιγμής δεν έχω πάρει κρατική και δεν έχω δουλέψει ποτέ σε δημοτικό κανάλι, ούτε σε κρατικό κανάλι. Οπότε, επειδή έχω τραβήξει κουπί στη ζωή μου, στη δουλειά ιδιαίτερα, και όχι μόνο, κουπί, εμένα θα με λογιάζετε σαν ουδέτερο. Ούτε βοράς, ούτε νότος, ούτε ανατολή, ούτε δύση. Ξέρω εγώ τι έχω τραβήξει 20 χρόνια χωρίς να πάρω δεκάρα. Ούτε μια μεταγραφή δεν έχω κάνει ενός ποδοσφαιριστή. Οπότε του Μπέκα, για να μην μαλώσουμε, 65% Όσκαρ Γκαρσία θεατρίνος. Συντριπτικά το θέατρο για τον Ολυμπιακό χθες. 35% Ίβιτς. Και υπάρχει και κάτι το οποίο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ποιο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ σε αυτή τη σύγκριση? Ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήγε στη λεωφόρο για να προκαλέσει διακοπή αγώνα, ενώ ο Ολυμπιακός ήρθε σαν την κότα μες στην τούμπα για να προκαλέσει, να γίνει το απίθανο, να γίνει το απίθανο, και να κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ με τιμωρία και να κινδυνεύει το πρωτάθλημα να γίνει στα χαρτιά με αυτό που αντιπαθώ πιο, με τους χαρτογιακάδες, με τους χαρτογιακάδες τους δικηγόρους. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90. Brad Pitt, όποιος θέλει, γουστάρει, παίρνει τηλέφωνο και λέει ό,τι θέλει. Αρκεί να μην είναι κολάσιμο, μηνύσιμο, υβριστικό, γιατί εμείς είμαστε μια εκπομπή τέχνης, λόγου και πολιτισμού. Δεν ξέρω αν λειτουργούν οι γραμμές. Να κάνω μια δοκιμή, πάντα κάνω. Μετρόπολης, παίρνει το 90-90-90, βγαίνει η φωνή του Μπούζου. Λοιπόν, η οποία δεν ξέρω γιατί επιλέξαν τον Μπούζο, και λέει ο Μπούζος. Για να... Όμπλες με το μίδια. Καλέσατε τον Ζου κάλεσα. Μετρομίδια πήρα. Λάθος. Εδώ βγήκε άλλος τύπος βγήκε. Μετρόπολης. Εδώ, για να δούμε. Πάρε γραμμές. Βγαίνει ο Μπούζος, ναι, ο Μπούζος βγαίνει. Έχει μια θεϊκή φωνή ο Μπούζος. Καλέσατε το Αθλητικό Μετρόπολης. Για να θα πάτε στο λογιστήριο, βαράτε το 5. Για να πείτε τη γραμματεία το 4. Να πείτε τη γνώμη σας το 3. Για οποιαδήποτε άλλη στιγμή, παρακαλώ, περιμένετε. Ωραία, στο χρυσό οδηγό θα μπορούσε να κάνει δεύτερη δουλειά ο Μπούζος. Λοιπόν, ραπ έλεγα, θα περιμένω λίγο οι γραμμές. 2 είναι, άλλες 4 περιμένω. Εντάξει, ρε Κωστία, σήμερα δεν ήταν καλή, αλλά είναι τέτοια η ιδιοσυγκρασία της που πολύ δύσκολα χάνει. Και το πιστεύω το αποτέλεσμα στην Τούμπα. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα την πάθει από τον Παναθηναϊκό τη ζημιά. Τάσου από Βέρεια. Ραπτό που λέμε ασφαλίτης από την Αθήνα.
Γιατί φέρνει ένα αδέλφιο από τη Θεσσαλονίκη στη Μαρμίτα, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή τυχαία έρχονται. Α, και τελεία τα λόγια σου με τα σκόντα μας χωρίς τα τάσια. Δεν καλό κανένα ασφαλίτη, φίλε. Μόνοι τους έρχονται, μάλλον γιατί παρακολουθούν τον κομμουνιστή. Επειδή είναι αριστερός ο φίλος μου ο Χριστάκης, τον κολλάνε να πούμε και. Δεν ξέρω. Κάθε φορά πάντως είναι διαφορετικοί ασφαλίτες. Και τους καταλαβαίνω εγώ από δύο πράγματα. Ότι έρχονται δύο-δύο και κοιτάνε παράξενα. Θα ρίξει και είμαι αριστερός στην εποχή της Χούντας, να πούμε. Και δεύτερον, τα σκόντα δεν έχουν τάσια. Τα σκόντα οκτάβια. Δεν έχουν τάσια. Άμα δείτε σκόντα οκτάβια, χωρίς τάσια και χωρίς τον μπροστινό, πώς το λένε, χωρίς τον μπροστινό νούμερο του αυτοκινήτου, να ξέρετε ότι είναι ασφαλίτικο. Πάντως στη Μαρμίτα οι ασφαλίτες δίνουν και παίρνουν. Σήμερα είχαμε χρώμα οπαδικό. Ήρθανε παόκια εκεί και φωνάζανε. Και καλά κάνανε. Κρίμα που δεν το σπάσανε το μαγαζί, γιατί θα ήθελα έτσι να γίνει ένα τέτοιο σκηνικό. Αλλά ήταν πολύ ευγενικοί. Περάσαν το μήνυμα ότι εδώ είναι Τούμπα και δεν χωράνε αεξίδες και Ολυμπιακοί. Αλλά εμάς είναι πελάτες μας εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να τους πούμε φυγέτε. Τόσο θα θέλετε να άρχιστε εσείς και να κάνετε το μαγαζί ασπρόμαυρο. Λοιπόν, ραπ έλεγα ότι θέλω όταν πάω στην Τούμπα να μένω στους μείον 2 από τον ΠΑΟΚ. Αλλά οι φλαχοπαοξίδες λέει το έχασαν χθες και θα πάμε στο μείον 1. Αν δεν τιμωρηθεί το 2011, έπρεπε η ΑΕΚ να φύγει από την Τούμπα. Φίλε, ο Ζαγοράκης με το Δέλα κάνανε τα τσιμιτσικότσι. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ επειδή τα έκανα τα τσιμιτσικότσι. Άμα ήθελε η ΑΕΚ, ας μην έβγαινε. Πρέπει να φταίει ο ΠΑΟΚ επειδή βγήκε η ΑΕΚ. Ας μην τα έχει η εθνική του 2004. Τα τσατσιλίκια του Ζαγοράκη και του Δέλα. Λοιπόν, γιατί ο Ήβης την έκανε κατευθείαν. Πέρσι ενώ η ΑΕΚ έκατσε και κέρδισε τα βλαχοπαόκια, λέει στην Τούμπα θα το σηκώσουμε. Δύσκολο σε βλέπω, φίλε. Λοιπόν, Κώστα, είπε ότι ο Χατζη Ισαΐας θα ανοίξει πόδια. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο Χατζη Ισαΐας μπορεί να τη δει ότι γιατί να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και να ανοίξει πόδια. Σήμερα ήταν συγκλονιστικός ο Χατζη Ισαΐας. Πολύ καλές τοποθετήσεις, όριμο παιχνίδι και σε μεγάλο χώρο. Εντάξει, τον γκολ το φάγαν στο μεγάλο χώρο γιατί είναι αργός. Και ο Ρισβάνης και ο Χατζη Ισαΐας, αν το δείτε τον γκολ. Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο. Εγώ είμαι και 45. Πάμε στον κόσμο. Τον οποίο ακούμε με θρησκευτική ευλάβεια, όπως λέει και ο Γρηγόρης Κόκκινος. Ο Μπρατ Πιτ είναι πίσω από τις κάμερες, από τα μικρόφωνα. Είναι ο ηχολήπτης σήμερα. Πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλά, ρε Φαλακλή, βοήθεια. Όπα, τι έγινε. Δεν έγινε. Γιατί μιλάς λοιπόν με τη μύτη βουλωμένη, τι έχεις, κρεατάκια έχεις. Όχι, ρε. Να συμφωνήσω. Σ' ακούω. Ωραία, ακούς τη φωνή μου έτσι, ρε. Ναι. Τέλος πάντων, καλά, εντάξει, ό,τι πεις. Λοιπόν, είπες κάτι για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα κάνεις μια σύγκριση. Εγώ θα σου κάνω και δεύτερη σύγκριση. Αναπόφευκτο ότι θα γινόταν η σύγκριση. Ναι, εγώ θα σου κάνω όμως και δεύτερη σύγκριση. Δεν σ' ακούω καθαρά. Εγώ λέω θα σου κάνω και δεύτερη σύγκριση. Εσύ λες. Περίμενε. Έλα, καλύτερα. Δεν σ' ακούω καλά. Περίμενε. Εάν τώρα μ' ακούς καλύτερα. Λέει, περίμενε τι θα γίνει τώρα. Έλα. Τον ακούμε. Για έλα. Λέγε άντες ακούμε ναι. Λοιπόν. Το πρώτο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κάτω. Ναι. Τον Ίβιτς τον έστειλε στο νοσοκομείο ο γιατρός του αγώνα έτσι. Του Παναθηναϊκού γιατρός. Ναι. Τον έστειλε στο νοσοκομείο. Ναι. Για περαιτέρω τέτοιο. Δεν πήγε ο Ίβιτς μόνος του. Ναι. Στην Τούμπα ναι. Ο γιατρός είπε ότι μπορεί να παίξει. Ναι. Ο Γκαρσία. Ναι. Έτσι. Ο Γκαρσία από μόνος του πήρε την απόφαση και σηκώθηκε και έφυγε. Γι' αυτό 65% ο Γκαρσία παίρνει πρωτοκαθεδρία Εμίλιου Βεάκη. Αυτό θεωρείται εγκατάλειψη αγώνα. Και αυτόν κάλυψε ο κύριος Αρετόπουλος. Ο κύριος Αρετόπουλος κάλυψε τον Ολυμπιακό, βέβαια. Έτσι. Θα μπορούσε να τους πει βγείτε έξω. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Άσε που κανονικά. Που κανονικά. Που γραμμένος ρε φίλε, συγγνώμη. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Μπορείς να μου πεις, εσύ αν είσαι ο Σαββίδης, αν έπρεπε τηλέφωνο τον γραμμένο και τον έλεγε ρε φαλακρό, εγώ εδώ πρέπει να ελέγξω την κατάσταση, γιατί έχω το δίκιο με το μέρος μου, όχι άδικα, και ο Αρετόπουλος πάει με τους κάτω. Ραπ. Μην πάμε μακριά. Αυτό με ανησυχεί για σένα. Μην πάμε μακριά. Το πράγμα είναι πολύ απλό. Ναι. Το είπα και στον Καραμόρα. Έτσι. Η φάση είναι ότι μη γενόμενη. Ναι. Με το ρολό. Ναι, εντάξει, γιατί, ο Αρετόπουλος γιατί. Γιατί ναι.
Γιατί δεν θα έπρεπε καν να βρίσκεται εκεί πέρα ο κύριος Γκαρσία. Δεν είναι δηλωμένος μέσα στο δελτίο. Ναι, αυτοί κάνανε το λάθος που... και δώσανε τις προηγούμενες αγωνιστικές που ήταν ο Κόντες. Άρα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι παράνομο, είναι παράτυπο. Νομίζω ότι εκεί υπάρχουν λεπτομέρειες που θα σε αθωώσουν. Μια λεπτομέρεια είναι αυτή, νομίζω. Γιατί είναι παράνομο, είναι παράτυπο. Ναι. Και κανονικά για αυτή την ιστορία ο Ολυμπιακός πρέπει να τιμωρηθεί. Σωστό. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ που ο κύριος Γκαρσία είναι μέσα στον αγώνα. Ναι. Δεν ήταν δηλωμένος, ε. Το κάνανε λέει μετά. Το κάνανε λέει μετά. Το κάνανε λέει μετά. Και θα έπρεπε να κουτσάρει ο κύριος Κόντης. Ναι, με τον κύριο. Τώρα το όνομα είναι λίγο. Αλλά αυτό είναι το όνομά του. Συγγνώμη που θα το πω. Με τον κύριο Πουτσέ. Πικέ. Αυτό είναι ο βοηθός προπονητής στον Ολυμπιακό. Δεν το ξέρω. Ναι. Αυτό είναι δηλωμένος, ο κύριος Πουτσέ. Αν δεις το χαρτί, ας πούμε, που λέει. Το είδα το χαρτί. Οπότε εσύ το συμπέρασμά σου είναι ότι κοιμάσαι σήμερα το βράδυ. Σε πιάνει ο ύπνος εύκολα. Μενά. Ναι. Εγώ θα κοιμηθώ φιλαράκι πουλάκι. Γιατί, πούπουλο γιατί δηλαδή. Θα δικαιωθώ. Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να ακούσω. Κοιμάμαι σαν πούπουλο γιατί θα δικαιωθώ. Οκ. Okay. Φιλιά. Καταλαβαίνω. Επόμενος. Κοιμάμαι σαν πούπουλο γιατί θα δικαιωθώ. Δεν γυρίζω γύρω-γύρω από το μαξιλάρι να μου κατάλαβες. Μπρατ Πίτ, εσύ κοιμάσαι εύκολα. Όχι, ε. Από αυτόν έχει καμιά ζωντοχύρα και μετά. Τι. Μετά το σεξ κοιμάσαι εύκολα. Μετά το σεξ κοιμάται εύκολα. Καλημέρα. Αυτό που λέει. Μέλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί μιλάς συνωμοτικά, φίλε. Να δεις εγώ πόσο όμορφα θα κοιμηθώ σαν πουλάκι το βράδυ. Εσύ τι ομάδα είσαι. Εγώ Τσαλαπετινός, Καβάλα. Αμα. Αϊκάρα, λοιπόν. Ας αφήσουν τη Μάρθα Βούρτση εκεί πέρα. Ναι, αλλά στο κάτσο Γουάρντα. Τα χαφαργά τα δικά σου. Αυτή τη σαβούρα το Μωράν που σε έφερε ο Τσιγκουναράς και το Μαζούντ. Βρωμανεπτοματήλα να πούμε, πρέπει να τα πεις αυτά. Το ξέρω και βρωμανεπτοματήλα! Εγώ το παραδέχομαι, δεν λέω τα πράγματα. Λοιπόν, εμένα καταρχήν είμαι σίγουρος ότι θα φάει τιμωρία ο ΠΑΟΚ. Έχει αυτά που έγιναν, όπως έγιναν τέλος πάντων με το ρολό. Κάτσε, δηλαδή, εσύ θα κοιμηθεί σαν πουλάκι. Ο άλλος θα κοιμηθεί σαν πουλάκι. Δηλαδή, κάποιος από τους δύο δεν πρέπει να κοιμηθεί σαν πουλάκι. Εσύ λες ο άλλος πρέπει να είναι. Εγώ δεν είμαι ο Τσαλαπετινός. Είσαι. Οπότε. Έχω το πλεονέκτημα. Θα δεις ρε φίλε, έχουν και τα τέτοια, πώς τα λένε, τα επεισόδια στα Γιάννενα. Έχουν τα επεισόδια έξω από το γήπεδο. Α, λες ότι είναι υπότροποι, αυτό λες. Ένα μείον τρία δεν θα το φάνε στη χειρότερη. Θα το φάνε ρε φίλε. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που κινούν οι νομικοί του ΠΑΟΚ, οι οποίες είναι, δηλαδή, ένα ότι δεν συνοδεύει ο γιατρός του αγώνα εκεί, ενώ ότι δεν πάει στο θεραπευτήριο το κρατικό, πάει στο ιδιωτικό. Έχει πολλές, ενώ ότι δεν είναι δηλωμένος εκεί. Ενώ ότι η Τούμπα γενικότερα ήταν οργανωμένη. Δεν υπήρχε φανατήλα, δεν υπήρχε... Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πολλά κομμάτια του παζλ που είναι στη λεπτομέρεια τίνουν προς τον ΠΑΟΚ. Εδώ ρε φίλε με το σχέδιο οχυρό. Το σχέδιο οχυρό, ναι. Εδώ πέρασαν μηχανάκι, εδώ περνούσαν πράγματα το ένα το άλλο. Γίνανε επεισόδια έξω, γίνανε επεισόδια στα Γιάννενα. Κάτσε ρε φίλε, δεν θα τιμωρηθούν. Πάντως η αλήθεια είναι αυτό που στέλνει το μήνυμα ο φίλος και το έκανα και ερώτημα στο φίλο μου τον Κώστα τον Πετρωτό, ο οποίος δεν το ήξερε. Τέλος πάντων είχε ένα κενό στην τοποθέτησή του. Λέει εδώ, καλησπέρα ραπ. Εύχομαι να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ γιατί είναι πραγματικά αδικία. Όσον αφορά τα περσινά, ο γιατρός στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είπε ότι είναι μια απλή εκδορά και πως μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα ο Ίβιτς. Πως λένε ότι ο γιατρός έστειλε τον Ίβιτς στο νοσοκομείο. Κώστας Πτολεμαΐδα Παναθηναϊκός. Ναι, το πόρισμα με το ζήτησα τον Ιχολύπτη να το βρούμε και λέει για απλή εκδορά. Ζήτησε ο Ίβιτς να πάει στο νοσοκομείο. Το θυμάμαι και εγώ. Για πε λίγο, Μπρατ Πιτ, και δες το. Συνέχισε, φίλε. Όπως έκανε θέατρο ο Ίβιτς, ήταν μια χαρά και μόλις μπήκαν οι κάμερες εκεί πέρα, αχ ζαλίζομαι, αχ δεν είμαι καλά, έτσι έκανε και ο Ολυμπιακός. Το ίδιο νόμισμα είναι. Ναι, μόνο που ο Ολυμπιακός το έκανε προμελετημένα, έτσι. Ψόφαγε. Ο Ολυμπιακός, κοίταξε, προκάλεσε, κοίτα τι κάνανε, είναι πανέξυπνοι. Αυτοί ήρθαν εδώ με το γέρο, άκου να δεις. Ήρθαν με το γέρο και με τον Καράπαπα να προκαλέσουν. Σου λέει όλο και κάτι θα πέσει από εκεί.
Εννοείται. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν πήγε στη Λεωφόρο. Αυτή είναι η διαφορά για μένα. Για μένα στο ηθικό κομμάτι. Ας τα άλλα στη μέση. Για μένα το ηθικό κομμάτι, στο ηθικό κομμάτι είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήγε εκεί να προκαλέσει. Πήγε να παίξει μπάλα. Δεν έπαιξε μπάλα. Έχανε το μάτς. Κάποια στιγμή του έτυχε αυτό και σου λέει, εντάξει. Αλλά ο Ολυμπιακός ήρθε να προκαλέσει. Σου λέει όλο και κάτι θα πετάξει κάποιος ανόητος από εκεί πέρα. Κάποιος νευρικός, κάποιος παράβρον, κάποιος παλιός ΠΑΟΞής που έχει δει. Κάτι θα γίνει. Και να που το βγει. Μέσα στο γήπεδο το είχε χαμένο το ματς Ολυμπιακός. Οπότε έπρεπε κάποιος να το πάρει, να κάνει κάτι. Αλλιώς ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αυτά και κάτι ακόμα. Πες στον κτηνίατρο να μην ασχολείται με την ΑΕΚΑΡΑ και να λέει offside για ένα χιλιαστό που ήταν. Και εννοείται, αυτά είναι και υπέρ του επιτιθέμενου και δεν βλέπονται. Κάθε τέτοια σχολεία στην ΑΕΚΑΡΑ. Για δύο χαρισμένες κόκκινες, 30 φάουλ, αυτή είναι η επίδοξη πρωταθλήτρια. Και με λέει μετά, ναι. Θλάσσι και ο Σιμόες. Τα λέει ο επιστήμον γιατρός που δεν βλέπει μπάλα με οπαδικά γυαλιά. Έλα, θα πω εκείνη την κυρία. Ο Θλάσσι του Σιμόες δεν είναι απλή. Έχει γράψει, ναι, χιλιόμετρα. Και όταν μπαίνει ο Μωράν, εκεί έρχεται ο Μελισανίδης. Εγώ θα σου πω κάτι και θα τελειώσουμε. Έρχεται εκεί ο Μελισανίδης και δείχνει ότι είναι τέτοιος τσιγκουναράς που αφήνει τα χάφ του με τον Μωράν και με τον Μασού 35 χρονών και τον Γκάλο εξτρέμ. Δηλαδή, αν βγει η ΑΕΚ τρίτη και πει κουβέντα, εγώ αν ήμουν ο προπονητής της και μου έλεγε κουβέντα κανένας, θα του έκανα τότε το δάχτυλο. Καλό βράδυ στην Καβάλα. Την όμορφη, πανέμορφη, ερωτική Καβάλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι κάνουμε. Μάχη με δουλειά, γυμναστήρια, επεισόδια, τρεχάματα. Ναι. Γεμάτη ζωή. Γεμάτη. Καλά. Να είναι καλά το χ σήμερα. Το χίσι. Το χίσι. Για τους χθεσινούς. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αν δεν γινόταν αυτό, θα γινόταν κάτι άλλο. Δηλαδή. Ήρθανε για να μην γίνει το μάτς. Δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή. Αυτό που εγώ πήγα στο διήμερο και είχα βάλει την τηλεόραση μέσα στο τάμπλε να δω τον ΠΑΟΚ και περίμενα να δω να παίξουμε μπάλα. Αυτοί ήρθανε με την προϋπόθεση ότι δεν θα τελειώσει αυτό το μάτς. Ναι. Για μένα αυτό μου έδειξε. Το κάνανε, το επεξεργαστήκανε, ήτανε το δουλέψανε αυτό. Ναι, μια χαρτάκια. Ναι. Χαρτάκια μας ζητήσανε, χαρτάκια, δεν τους πέταξαν. Χαρτάκια, ναι. Κάναμε κάτι. Όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και επειδή πάει μανούρα, πάει αλλού, χαρτιά δικηγορικά, όπως τα είπες στην αρχή και συμφωνώ, γιατί αυτούς και τριαντάφυλλα να τους πετάγαμε χτες, από έρωτα θα πεθαίνανε. Σωστό. Κάθε γινότανε. Τέλος. Λοιπόν, το χ με χαροποίησε, διότι τώρα και να τους χάσω τους μείον τριν, λέμε τι θα γίνει, αγνοείται αυτό το παιχνίδι, φεύγει πλέον και πάμε για ένα παιχνίδι που έχουμε μέσα, στην Τούμπα με την ΑΕΤ. Και εκεί μετά στο παρασκήνιο το άλλο για μένα θα δείξει και ποιος είναι ο πιο δυνατός. Αν τα έχουμε τα κόζια ή όχι. Αυτή, ναι, είναι η άποψή μου, φιλαράκι. Εσύ τώρα η άποψή σου ποια είναι από την περιραίουσα ατμόσφαιρα? Πώς νιώθεις? Ο Ολυμπιακός πριν από κάποια χρόνια επί Γκαγκάτση Προέδρου στην ΕΠΟ είχαν κάνει χοντρά επεισόδια, το μάτς έγινε και πήρε πίσω τους βαθμούς. Δεν έγινε. Τότε ήλεγχε ο Ολυμπιακός ΕΠΟ, πολιτεία και τώρα με το χ, ναι, να σου πω, ναι, επειδή με το χ τώρα που ήρθε σήμερα η ΑΕΚ. Άλλο ρωτάω εγώ, κατάλαβε τι θέλω. Ναι, εντάξει. Ρε παιδάκι μου, εάν ο Σαββίδης ελέγχει το ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΠΟ, θα πρέπει να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ. Ακούμε εμένα, θα πρέπει να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, είτε έχει δίκιο είτε δεν έχει. Για μένα είναι de facto. Εγώ στην ελληνική, εντάξει, δικαιοσύνη πιστεύω ακράδαντα όταν έχω την εξουσία. Και να γίνει εδώ και χωρίς φιλάθλους. Ναι. Μπορεί, ναι, να γίνουν πολλά στις, τώρα όταν μιλάνε οι δικηγόροι, πάμε σε deal τώρα, μην τα λέμε τώρα, εντάξει. Ναι. Τι θα γίνει παρασκηνιακά, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει. Αντί στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι στο πλεονέκτημα. Απλά έχει ένα χάρτη από αυτό που πήγε να του αφαιρέσει ο Ολυμπιακός με αυτό που έγινε χτες. Να το φέρει στο μείον 3, να μην πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι όλη η μαρμίτα. Δεν γουστάει ο χοντρός να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Τι θα κάνουμε, ρε φίλε. Και εμείς προσπαθούμε να το πάρουμε. Αυτό. Εκεί είναι και η στάση όμως του Μελισσαρίδη που είχα μιλήσει στις προάλλες, που είναι πάντα low profile. Ναι. Σωστό.
Έξυπνο, εύστοχο. Σε καληνυχτό. Εκεί. Σε καληνυχτό, καλή εβδομάδα. Εύστοχο αυτό που λες. Λοιπόν, Ραπτό, αν δεν το έχεις, μην αλλάζεις κουβέντα. Τελικά ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα? Εσύ ανεβάζεις, εγώ διαβάζω. Ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ λέει ηρωνικά ο 148, όταν δεν μπορώ να κοιμηθώ, μετράω τους τίτλους του ΠΑΟΚ. Ο 300 λέει, ο Ήβης για μια γρατζουνιά έκλαιγε. Πώς αλύζεται? Όχι, το διάβασα όπως ο κόκκινος. Ο Ήβης για μια γρατζουνιά έκλαιγε. Πώς αλύζεται? Επειδή είχε κλαρίνο από 10 παίκτες στο μάτς. Το ίδιο κατάλαβε και ο Γκαρσία. Τώρα ψάξτε εσείς να βρείτε πού δηλώθηκε, ποιος δηλώθηκε κτλ. Γελάει ο κόσμος, τα ίδια είστε. Διαφορετικό να είσαι πάω και αηδίες. Τα ίδια σκατά. Λέω 300. Ο 249. Ραπτό, άκου τι θα αποφασίσει ο δικαστής. Ο αγώνας θα ξαναγίνει και κλεισμένον, αλλά ο ΠΑΟΚ θα φάει μείον 3 λόγω των επεισοδίων που έγιναν στον περιβάλλοντα χώρο. Μείον 3 θα φάει και ο Γαύρος από την απόφαση που εκκρεμεί. Και ο 438 και πάμε στον επόμενο. Που λες, ρε μαγκάκι ράπ, έχω μικρότερη εμπειρία από σένα γιατί είμαι και 20 χρόνια πιο νέος. Έχω γνωρίσει, λέει, γυναίκες που μιλάνε σαν λαχαναγωνίτισες, αλλά και γυναίκες θεούσες της εκκλησίας. Λοιπόν, οι αθυρόστομες είναι ψυχούλες, ενώ τις θεούσες να τις φοβάσαι. Κοίτα, η θεούσα και ο θεούσος δεν έχει καλή ψυχή, να ξέρεις. Ο θεούσος είναι παλιάνθρωπος στην ψυχή. Κατά 90%. Πάμε στον κόσμο, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, Κωστή. Φώναξε λίγο, βάλε γκάζι, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Μπράβο, τα γόρια. Ο Άκης από Χαλάνδρη είμαι. Καλώς τον Αεξή από το Χαλάνδρη, τι λέει. Έχει δίκιο. Ότι. Θεούσος και θεούσα, ειδικά ο Θεούσος. Μακριά. Κακός άνθρωπος. Κόπρανα στην ψυχή. Μακριά, δεν πάω. Μακριά. Δεν κρύβω. Κουστάρω, ναι. Προτιμώ δηλαδή, τι να σου πω, τον παραβατικό από. Με τον παραβατικό θα βρω άκρια εγώ. Θα βρω άκρια με τον παραβατικό. Με τον άλλο δεν θα βρω άκρια. Πάμε. Είναι υποκριτής. Ναι. Είναι γεμάτος υποκρισία. Ναι. Λοιπόν, ερώτηση. Ο Σκύμπε θα τον καλέσει στο Χατζη Ισαΐα. Ο Σκύμπε δεν ξέρω ποιον έχει δεξιμπακ. Τον Κυβρακίδη καταρχήν. Τον Κυβρακίδη τουλάχιστον για ρεζέρβα θα πρέπει να τον έχει. Ταχύτατος χάνει τον Μπόι. Χάνει τον Μπόι. Ο Χατζη Ισαΐας. Σε μια εθνική που αμήνεται στα 35 μέτρα, τρίτο στόπερ στο κέντρο είναι πολύ καλός. Γιατί μου δείξε ακριβώς ότι έχει εγκεφαλικό παιχνίδι. Δεν με πειράζει που είναι αργός, στους κλειστούς χώρους είναι πολύ καλός. Τώρα, στο πέλαγος χάνει. Κακά τα ψέματα. Στο πέλαγος χάνει. Έχει όμως ναι βελτιώσει τις τοποθετήσεις του. Και ψηλά είναι πολύ καλός και χαμηλά στο μικρό το χώρο είναι πολύ καλός. Βελτιωμένος πάρα πολύ και τίμιος γιατί έπαιξε για τον Ατρόμητο, έπαιξε για τον ΠΑΟΚ και για τον εαυτό του. Πάμε παρακάτω. Και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, δεν ξέρω αν το πρόσεξες και στο καρπουνάκι που έκανε στο λιβάκι. Πάντως το γκολ του Ουάρντα έρχεται από εσωτερική αλλαγή, έχει φύγει από τον μπακάκι ο Ουάρντα και έχει πάει στον καλό αλλά πιο αργό Χουλτ. Συνάμα, η ΑΕΚ έχει δύο αργά χαφ, έχει τραυματιστεί ο Σιμόες, δεν βάζει τρίτο στόπερ ο Σωτήρης Μουστάκας και υπάρχει η αργότητα των δύο χαφ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το Γενάρη έμεινε από το μεγαλομέτωχό της γυμνή με τα ψέματα να πάρει το πρωτάθλημα. Εάν το πάρει, μεγάλη μαγιά του. Εάν το πάρει, μεγάλη μαγιά του. Χωρίς ΕΠΟ να δώσει δολάρια, να δώσει μάρκα. Χωρίς μεταγραφές, με τον Γιώργο Μασούτ, χωρίς εξτρέμ και με τον Μωράν στα χαφ έναντι του Σιμόες, αν πάρει πρωτάθλημα, μεγάλη της μαγιά. Μεγάλος θρήνος για τον ΠΑΟΚ, αν πάρει αυτή η ΑΕΚ το πρωτάθλημα που αρχίζει και χτυπάει το καρμπιρατέρ Μπιέλα. Σ' ακούω. Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω αυτό που λες. Τακτικά θεωρώ, επειδή ο Βάρντα, όπως είπες πολύ σωστά, πέρασε από την άλλη πλευρά. Γιατί τον έβαλα το Χουλτ, το είδες. Τον έπαιξε πολύ καλά. Ναι. Ναι, ο Χουλτ ούτως ή άλλως έχει αδυναμίες πίσω. Εγώ προσωπικά αυτό που έλεγα ότι θα μπορούσε να κάνει είναι ένα ουσιαστικά ένα ρολόι να φέρει όπως είπες αριστερά τον Γκάλο. Συγγνώμη, να φέρει αριστερά τον Μπακάκι. Τον Μπακάκι δεξιά τον Γκάλο. Τον Γκάλο να τον περάσει δεξιά. Ναι. Και τι θα έκανε. Τι θα έπαιρνε. Θα έβαζε το Λάζαρο δεξιά και το Χουλτ αριστερό half extreme. Βέβαια. Θα έκανε γι' αυτό σου λέω ένα ρολόι. Από τον Άχο τον Μπακασέτα Extreme, χίλιες φορές
να έχω το Χουλτ. Και τον Γκάλο με τον Λάζαρο τετράδα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Θα κάνει όπως είπα μια ένα δεξιόστροφο ρολόι και θα αλλάζει κατά μία θέση όλους τους ακραίους. Και όπως είχες πει πολύ σωστά την Πέμπτη με την Δυναμό Κιέβο, ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει σαν δεύτερο αμυντικό χαφ. Ναι, εφόσον εκεί, έπρεπε εκεί να μόνο... το βάλει γιατί ο Ραούχο τραυματίστηκε. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, σε ακούω. Πολύ καλά το λες. Και να παίζει με Μπακασέτα δεκάρι και Λιβάγια φορ. Εντάξει, και τους δύο χαφ όπως έχει. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το βλέπεις γενικά. Δεν είναι το πλέον λογικό που θα μπορούσε να κάνει, γιατί ο Μωράν και ο Μασούτ, όπως είπες, προδίδουν αργότητα στην ομάδα της ΑΕΚ, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούν να καλύψουν, δεν μπορούν να φαντάσουν, ο Μασούτ έπαιξε αριστερό χαφ, που εδώ δεν μπορεί να παίξει καλά στο κέντρο, όπως να παίξει αριστερό χαφ εξτρέμ. Έτσι. Οπότε πήγε να πάρει την μπάλα και να κάνει κίνηση, τον προλαβαίνανε. Έτσι. Εντάξει, παίζει και σημαντικό ρόλο ότι ο Ατρόμητος έχει πολύ καλές τοποθετήσεις σε πρώτο χρόνο, πολύ κοντά οι γραμμές, τα χαφ με την άκου λίγο. Πολύ αθλητική ομάδα. Γιαννούλης, 100 μέτρα, 11,5. Fiat Super Miraflor 1300. Ναι. Κυβρακίδης, 0-100, 11 δευτερόλεπτα. Το Βιάνγκ Άμπαρθ, 1983. Μανσόν, ο χειρότερος παίκτης, ευτυχώς για την ΑΕΚ. Δεν τράβηξε. Ουάρντα Ταχής, ναι. Βασιλακάκης Ταχής, Μπρούνο Ταχής, Δεκινή Ταχής. Γρήγορη ομάδα. Γρήγορη ομάδα. Κοτσόπουλος, αλλαγή του μπουσούλα της. Γρήγορος. Γρήγορος. Ναι, έχουν ταχύτητα όλοι. Και ο χειρότερος παίκτης ΑΕΚ για μένα ήταν ο Τσιτώντα σήμερα. Πολύ κακός. Και στις εξόδους και στα σουτ δεν έπνεε καμία σιγουριά πίσω στην άμυνα. Στον κολ δεν φταίει πάντως. Αυτά είχα να πω. Στον κολ δεν φταίει. Έκανε τρομερή εκτείναξη. Αλλά όχι, δεν φταίει. Όχι, όχι. Δεν φταίει. Στα υπόλοιπα όμως έκανε κακές εξόδους και σε κάνα δυο σουτ είδες ότι την έδιωχνε την μπάλα και δεν την βλόγανε. Λοιπόν, έκλεισα. Τα λέμε. Γεια χαρά. Ρε σύραπ που σχολάς νύχτα θα έκαμνε ανάληψη σε μηχάνημα άτιμη 3 ώρα τη νύχτα. Έχω κάνει. Έχω κάνει αλλά έχω μαζί μου σιδερικό που κόβει ντομάτες και αγκούρια. Ναι, το αν έρθει άλλος με το όπλο του τα δώσω. Γιατί προηγείται, κατάλαβες. Αν έρθει ξέμπαρκος να φτιάξουμε ξυφομαχία θα τον προλάβω, πιστεύω. Λοιπόν, αν χαθεί στα χαρτιά ραπ και πάει τελικός κυπέλο ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, τι έχει να γίνει στην Αθήνα? Ωραία πράγματα. Κοιτάξτε παιδιά, εμένα μου αρέσει η ίντρικα, μου αρέσει το πάθος, μου αρέσει η φασαρία. Δεν μπορώ να ζήσω σε βουνό, δεν μπορώ να ζήσω στο Τριάδι, δεν μπορώ να ζήσω στο πανόραμα. Θέλω φασαρία, θέλω γειτονιά, θέλω μανούρα, θέλω ανταλλαγή απόψεων. Το καθώς πρέπει δεν μου αρέσει. Σου απαντάω. Ράπο Μελισανίδης, γιατί να βάλει λεφτά? Τον ΟΠΑΠ τον πήρε, άμα θελήσει να ξαναπάρει δουλειά στην Ελλάδα θα βάλει λεφτά και μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα θα πάρει ο Ιβάν, γιατί θέλει να πάρει τις δουλειές και τα χώνει χοντρά. Τα χώνει χοντρά, ο 055. Ο 300 λέει, αμυντικά χαφ στην Ελλάδα, ΠΑΟΚ, Μαωρίτσιο Κάνια Σάκοφ, ΑΕΚ, Σιμόη Γαλανόπουλο Μωράν. Ολυμπιακός, Ρωμάο Ταξίδης λέει, και ο πτωχευμένος Παναθηναϊκός στα σκυλιά κάτσε, Κουρμπέλη Τσανδάρη. Πλάκα τους κάνει ο Ζουνίδης χωρίς ευρώ για κουλούρι. Πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Κουρμπέλης δένει τρίτο χαφ με Τσανδάρη κάτσε, γιατί δίνει και τον Μπόι και γίνεται της Μουρλής. Από ανασταλτικά. Τώρα επιθετικά, τι θα πάρεις από Κουρμπέλη, Τσανδάρη και κάτσε, είναι ένα θέμα όμως. Γιατί εσύ το λες αυτό για τα αμυντικά χαφ. Μαουρίσιο θα σου κάνει 5 γκολ 6. Ο Σακόφ θα σου κάνει άλλα 6-12 από τα αμυντικά χαφ. Σιμόες Γαλανόπουλος Μωράν είναι δύσκολα. Ρωμάω, Ταξίδι Ζηλέ. Ο Ταξίδι 4 γκολ στον αέρα θα σου κάνει και ο Ζηλέ άλλα 2. Οκ, Μπόι. Ο Ζουνίδης, Τσαρδάρης, Κουρμπέλης, κάτσε και οι 3 γκολ δεν κάνουν στο πρωτάθλημα. Σου λέω για το επιθετικό κομμάτι. Σου απάντησα, πάμε στον επόμενο κύριο. Έλα, φίλε. Γεια σου, Κώστα. Καλώς τον. Είχαμε μιλήσει από Αθήνα, ΠΑΟΚ. Καλώς τον Αθηναίο, ΠΑΟΚ. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι είμαι κόσμο, χωρίς κόσμο ΠΑΟΚ, γι' αυτό είναι πρώτος. Το θυμάσαι. Ναι. Την Παρασκευή. Ναι. Σε θυμάμαι, βέβαια. Επιβεβαιώθηκα. Ωραία, ναι. Επιβεβαιώθηκα. Ναι. Όσον αφορά για τα χαρτάκια και τα λοιπά, ήταν η πρώτη φορά που σε ντέρμπι η Τούμπα ήταν εκκλησία και ήταν η πρώτη φορά που δεν έγινε. Ναι. Είναι το οξύμορο.
οξύμορο, ένα πράγμα. Δηλαδή, οργανωμένη ανακοχή για να μην τιμωρηθούμε, ναι, το πρωτάθλημα. Και ο μπερδεμένος. Για, ναι, για μένα, κανονικά πρέπει να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο. Ναι. Άμα τον κρατήσουν μέσα, άμα τον κρατούσαν μέσα, έπρεπε ο γιατρός να αφαιρεθεί η άδειά του. Διότι υπάρχουν τόσα περιστατικά. Κοίτα, τα οποία. Μιλάω ωραία. Οποία... Το μεσημέρι το πήγα σε ένα κοινωνικό θέμα, λίγοι το κατάλαβαν. Ξεφτυλίστηκε η ιατρική, ε. Άμα μπράβο. Δηλαδή, σαν να λένε ότι όποιος έχει λεφτά παίρνει τη συνταγή που θέλει. Είναι κακό για τους γιατρούς. Το διαβαλκανικό, αν πάμε να κάνουμε μια εξέταση με αυτόν τον κόλλο. Ναι, είναι κακό. Κακό. Γιατί και στο διαβαλκανικό ο κύριος Παπαγεωργόπουλος πήρε το χαρτί. Είναι κακό. Δεν είναι καλό να ακούγεται. Κλείνει η παρένθεση. Δεν μιλάω παραπάνω, ναι. Παρόλα αυτά, η επόμενη μέρα, εγώ γουστάρω να θυμωθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί ό,τι και να λέμε τυπικά, ό,τι και να έχει γίνει, πάμε για τιμωρία. Παρόλα αυτά, θέλω με τιμωρία να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έτσι. Και να μην το πάρουμε όμως. Έτσι και αλλιώς πρωταθλητής νιώθω. Έφυγες. Πάμε στο φίλο, ναι. Ναι. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ό,τι εγώ πες λέτε έχετε δίκιο, αλλά εγώ πιστεύω, ακούτε. Δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Ναι. Μιλάτε από κινητό, από hands-free, από τι μιλάτε. Από κινητό μιλάω, αλλά δεν είναι καθέτη, είναι κανονικά. Είναι, θέλει άλλαγμα το κινητό σας, να πείτε τον άντρα σας, να σας πάρει ένα λεπτό να σας πω, με μαθηματική ακρίβεια εγώ νομίζω, αυτοί τα μελέτησαν και τα κάναν όλα και εμένα. Τι μελέτησαν, να χτυπηθεί. Καταλάβετε, γιατί αυτό το διαβαλκανικό έκανε βόλτα όλη τη νύχτα με φωσκωτούς. Ένας άνθρωπος που ζαλίζεται, πλαγιάζει, κοιμάται, δεν είναι όλη την ώρα στη βόλτα, καταλάβατε. Κατάλαβα πολύ καλά, ναι. Ναι. Εγώ θα πρότεινα να κάνουμε όλοι ομαδικές μηνύσεις. Εμείς που υποστηρίζουμε τον ΠΑΟΚ. Σε... για το θέατρο που έκανε αυτός ο Πόστολο Γκαρσίας. Εσείς πιστεύετε, αν κάνετε μηνύσεις για το θέατρο που έκανε ο Γκαρσίας, θα έχετε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο κερδίσει κάτι εσείς, ο ΠΑΟΚ, η ομάδα σας, υπάρχει λόγος να γίνει αυτό? Πείτε ότι κάνετε, τι κερδίζετε εσείς? Θα κερδίσουμε, το θα φανεί ότι αυτή τη στιγμή έπαιξε τόσο θέατρο αυτός. Ναι. Και έκανε όλη αυτή τη σκηνοθεσία, ναι, τη σκευωρία. Ναι, ναι. Εις βάρος της ομάδας, εις βάρος του αγώνα, και αυτοί ήρθαν να μην παίξουν, ήρθαν να δημιουργήσουν κάτι, ψάχνανε. Είναι γνωστό. Καταλάβατε. Ναι, είναι γνωστό αυτό. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Να είστε καλά, κυρία. Να είστε καλά. Ναι, εντάξει, καλή η σκέψη σας αυτή, αλλά ξέρω εγώ 30.000 παοξίδες να κάνουν μήνυση τον Γκαρσία. Πώς θα γινότανε? Θα ήθελα να μου δικηγόρο αυτή τη υπόθεση. Κι ας έχανα μετά το δικαστήριο. Θα ήθελα να ήμουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε, σε ακούμε. Καλημέρα Γαβρούπλε. Έλα φίλε. Ήθελα να μιλήσω λίγο για το χθεσινό ντέρμπι, πάω ξύσιμε. Mm-hmm. Καταρχήν ήθελα να βλέπω, πηγαίνουν πολλοί αεξίδες και εντάξει, είναι και ως ένα βαθμό λογικό, έχουν μια κρυφή ελπίδα να το πάρουν ο Ολυμπιακός στα χαρτιά το μάτι για να υποφεληθούν και οι ίδιοι. Κοίτα, εγώ από ό,τι βλέπω και να το πάρουν τώρα μετά την σημερινή ισοπαλία, πάλι χαμένο κατά πάσα πιθανότητα το έχουν το πρωτάθλημα. Αλλά άμα το πάμε εκεί, δεν προβλέπω να ξανατελειώνει ντέρμπι στην Ελλάδα μελλοντικά, γιατί και εμείς θα πάμε στο Καραϊσκάκι. Θα πέσει και εκεί, μετά θα πάμε στη Λεωφόρο. Ναι. Κανένα χαρτάκι δεν θα πέσει. Σωστό! Όχι τίποτα. Ναι. Χαρτάκι. Ναι. Ναι. Εντάξει, ας το πάμε έτσι, ρε παιδιά. Άμα θέλετε να το πάμε έτσι. Αλλά δεν θα ξαναγίνει ντέρμπι ποτέ στην Ελλάδα. Ναι, σωστό, σωστό. Δηλαδή η γελιότητα πρέπει να έχει και ένα όριο. Η γελιότητα. Η πραγματικότητα είναι, χωρίς τυφλούς οπαδισμού και τα λοιπά, ότι το γήπεδο χθες ήταν εκκλησία. Ο Ολυμπιακός ήρθε για να δημιουργήσει πρόβλημα. Τα κατάφερε. Έπαιξε ένα θέατρο. Τα κατάφερε ως ένα βαθμό. Έπαιξε ένα μεγάλο θέατρο. Ναι. Το θηρίο ξεψυχάει. Και είμαστε μόνο εμείς, ο ΠΑΟΚ, που μπορεί να τα βάλει πέρα μαζί του. Κανείς άλλος. Και οι Παναθηναϊκοί, το τελευταίο κύπελο που πήραν, το πήραν γιατί εμείς είχαμε πάρει ξεδοντιασμένοι, χωρίς τέσσερις βασικούς.
γιατί εμείς είχαμε αποκλείσει το θηρίο στον ημιτελικό. Και βέβαια, πήγατε μείον. Και όπως πάλι 20 χρόνια του ησυχούν. Μείον 4, χωρίς Αθανασιάδη, χωρίς Κατουράνη, χωρίς Νάτσο. Ο Νάτσο, άμα θυμάσαι, από το πουθενά έφαγε δεύτερη, έφαγε κίτρινη και αποκλείστηκε τον τελικό. Χωρίς να κάνει τίποτα. Το γούσταρα πολύ. Το Νάτσο, το σαμπέκτη, τον γούσταρα πάρα πολύ. Σαν χαφ. Πολύ. Η μεγαλύτερη απώλεια ήταν ο Νάτσο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό παίκτη. Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό χαφ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ δεν έχει Νάτσο. Έχει τον το Μπέλκα σε ρόλο δεύτερου φόρ περισσότερο. Νάτσο την ποιότητα δεν την έχει. Όχι. Όχι. Εμένα πάντως μου αρέσει και ο Μαωρίς, αν και δεν φαίνεται ότι είναι για πολλά παιχνίδια. Είναι ένα εγκεφαλικό παίκτη, φαίνεται. Όχι πολύ αθλητικό. Κοίταξε, ο Μαωρίσιο. Ναι, ο Μαωρίσιο θέλει έναν πολύ καλό κόφτη σκύλο για να βγει. Κατάλαβες. Θέλει ένα κόφτη σκύλο. Δεν θέλει ένα οχτάρι αργό κτλ. Θέλει ένα καλό, πολύ καλό σκύλο. Έτσι. Τα λέμε. Και δεν ξέρω, από ό,τι διάβασα τώρα τελευταία, από ό,τι διάβασα τώρα το βράδυ, βγήκε ένα έγγραφο της UEFA. Αν ισχύει, η συμμετοχή Γκαρσία είναι παράνομη. Αν ισχύει, βέβαια λέω. Ναι, κάνανε λάθος αυτοί. Έχουμε πολλές ελπίδες να δικαιωθούμε. Και ένα τελευταίο για τον τελικό κυπέλλου. Θα απογοητευτώ πολύ αν ο πρόεδρος μας, ο ηγέτης μας, ο Σαββίδης, δεχτεί να γίνει τελικό στο Άγκα. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει πάει σε 21 τελικούς και 15 να έχουν γίνει στην Αθήνα. Έχει υπογραφή. Δεν γίνεται. Φιλώς, να γίνει 15 επόμενοι στην Τούμπα. Να δούμε πόσα κύπελλα θα έχουν αυτοί και πόσα θα έχουμε εμείς. Δεν μπορεί να πας με τον Παναθηναϊκό πριν 3-4 χρόνια για να παίξει τελικό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται να πάμε να παίξουμε πάλι στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ο τελικός θα γίνει σε ουδέτερο ή θα γίνει στην Τούμπα. Κοίτα. Για τα επόμενα 15 χρόνια πρέπει να συμπληρώσουμε 15 τελικούς στη Θεσσαλονίκη. Επειδή έχουμε. Θα γίνει στην Τούμπα. Επειδή έχουμε πολλά γήπεδα, στάδια που δεν παίζουν ομάδες αλφαεθνικής σε Θεσσαλία, σε Κρήτη κτλ. Θα έπρεπε από την αρχή του πρωταθλήματος του κυπέλου να ορίζεται ουδέτερη έδρα. Μπορεί να παίξει, ξέρω εγώ, Πανιώνιος, ξέρω εγώ, Καστοριά. Σε ένα γήπεδο ουδέτερο. Να παίξει Ατρόμητος, Ξάνθη. Να παίξει ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, Όφη. Να είναι στη μέση το χιλιομετρικά. Να είναι κάπου τέλος πάντων ουδέτερα. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Σε ουδέτερο. Αλλά αυτό από την αρχή. Δεν μπορεί να παίξει 21 τελικούς ναι. Και 15 τελικούς. Δεν σε κάνω. Τα λέμε. Εντάξει, αυτό εξαρτάται και από ποιες ομάδες θα πάνε. Έγινε. Άντε, καλό βράδυ. Πάμε πείτε επόμενος κύριος. Εγώ είμαι. Τι ταγάρι είναι αυτός. Κωστά. Έλα. Έλα ρε Κώστα, τι γίνεται, καλημέρα. Βρε καλό στο να... Δεν μου λες ρε Κωστάκη. Μάλιστα. Θα σου κάνω μία ερώτηση που έχει δύο σκέλη. Δύο σκέλη, ναι. Ερχόμαστε σε μία αντιπαράθεση μαζί. Οι δυο μας. Ναι. Και πρέπει να τη λύσουμε με ξύλο. Μάλιστα. Αλλά επειδή εσύ πιστεύεις ότι είμαι αλυταράς εγώ, ναι. Λες αυτή κουφάλα να πούμε... Μπορεί να μου τη φέρει και αλλιώς. Ναι. Αλλά δεν πειράζει, θα το διακινδυνέψω. Μάλιστα. Όντως ερχόμαστε, δίνουμε ραντεβού, να πούμε, πλακωνόμαστε και εκεί που είσαι κάπως αφηρημένος και κάπου έχεις δώσει αλλού, βγάζω εγώ μια φαλτσέτα και στη δίνω στο στομάχι. Ναι. Παμπέσικα. Έτσι. Ναι. Είμαι ένας αλυταράς, ρε παιδί μου, το ξέρεις. Στην πιάτσα να πούμε, αυτό φημολογείται. Ναι. Το γνωρίζεις αυτό. Ναι. Πρόστιμα χεριά σου. Πάμε στο άλλο. Έχεις μια διάνοιξη να πούμε με τον Κόκκινο. Ναι. Ξέρεις ότι ο Κόκκινος είναι καλό παιδί. Αρπάζεσαι στα χέρια. Ναι. Ξέρεις ότι ο Κόκκινος είναι σταρά. Παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να συμφέρει αλλιώς. Με τα χέρια του, με τα πόδια του, έτσι θα πάλεψει. Ναι. Και εκεί να πούμε που παλεύεται σε μια δύσκολη στιγμή. Βγάζει τη φαλτσέτα να πούμε από την κάλτσα και στη φέρνει.
Εξαπρόπτου, ναι. Ποιο, εσπίς πού, ποιος είμαι, εγώ ή ο κόκκινος. Ο κόκκινος. Η ίδια περίπτωση είναι του Γκαρσία με τον Ίβιτς. Δηλαδή. Ενώ ο Ολυμπιακός ξέρατε ότι θα τη φέρει έτσι, ήσασταν προετοιμασμένοι, δεν καθίσατε να το κάνατε... πώς δεν καθίσανε, κάνανε ολόκληρο σχέδιο, πώς. Ναι, το ήξερατε όμως, το ήξερα. Το ήξερα, ναι. Ο άλλος όμως, όταν είδε τα σκούρα και δεν ήθελε να πάρει το μάτς, το έκανε όχι προμελέτης, το έκανε να διακόψει το μάτς, να τελειώσει. Ναι. Να πάρει τους βαθμούς. Mm-hmm. Αυτός, αυτού είναι μεγαλύτερη στιαπού. Του Ίβιτς. Του Ίβιτς, ναι. Είναι μεγαλύτερη στιαπού. Γιατί έκανε τον αθώο και τον έτσι και ήρθα να παίξουμε στα ίσια και ξέρω εγώ. Οι άλλοι ξέρατε ότι θα σας κάνουν μια μαγιά. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα ο ένας ήταν ψηλιάς. Χθες, ναι. Άκουγα χθες τον Κώστα τον, πώς το λένε, τον άλλον. Βρανά. Και οριόταν γιατί, ναι, το ξέρατε. Ο Ίβιτς όμως την έκανε εν αγνία του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι μεγαλύτερο. Και είναι τα ίδια ακριβώς, ντάλε κουάλε. Αλλού χτύπησε ο Γκαρσία, αλλού έπιανε στο τέλος. Ναι. Αλλού χτύπησε ο Ίβιτς, αλλού έπιανε στο τέλος. Ναι. Και οι δυο είχαν τις ίδιες διαβεβαιώσεις από τους γιατρούς του αγώνα. Ναι. Και οι δυο πήγανε στο νοσοκομείο. Ναι. Είναι ακριβώς ίδια, ντάλε κουάλε. Οπότε λες θεία δίκη. Αυτό το έχετε σκεφτεί. Συγγνώμη, εσύ τι λες. Την έμεσης που λέει να πούμε και ο άλλος ο Αφραγκούζος. Ναι. Ό,τι κάνεις το λούζεσαι στο τέλος. Το λούζεσαι λες. Ναι. Αυτό εδώ είναι... Δηλαδή βγήκε ο Κόλκας. Ναι. Βγήκε ο Κόλκας. Ναι. Και σε ένα μάτς Άρης ΠΑΟΚ να πούμε με τον Αναστόπουλο που έπεσε ένα ρολό πάνω του. Έβγαινε και έδειχνε ένα ρολό ταμιακής πόσο ζυγίζει. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το βιντεάκι. Ποιος ξαναπες μου, ο... Το έχεις δει. Όχι, πες μου. Ότι... Ο Κόλκας. Τι έκανε. Έχει ένα βίντεο. Ναι. Σε ένα Άρης ΠΑΟΚ το 13, 14, 12, 13. Ναι, ναι, είχε πέσει. Είχε διακοπεί το μάτς. Ναι. Γιατί είχε χτυπήσει ο Αναστόπουλος ο διαιτητής με ένα ρολό του που πετούσαν οι τέτοιοι. Στη τρία, ναι, θυμάμαι. Είχε διακοπεί το μάτς. Ναι. Και είχαν πάει στα δικαστήρια ο Άρης τον μπάσκετ, ρε παιδί μου. Ναι. Και έχει ένα ρολό, ένα βιντεάκι που δείχνει ότι το ρολό λέει είναι τόσα γραμμάρια και δίχως μέσα το χαρτονάκι που έχει. Δηλαδή μπορεί να ήταν και περισσότερα γραμμάρια από αυτό που έκανε, λέει. Άρα το τραύμα, λέει, είναι πολύ δυνατό. Ναι. Όταν το δέχεσαι. Ναι. Ο ίδιος ο Κόλκας το λέει. Ναι. Δηλαδή, σκέψου πώς είναι κύκλος η ζωή, ρε αδερφέ. Δηλαδή, έχουμε φωτογραφίες που ο ίδιος ο Ίβιτς πετάει στην κερκίδα να πούμε αντικείμενο. Την έχεις δει. Στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία στο σπίτι του κρεμασμένου μην μιλάς για σκήνη. Έτσι δεν είναι. Οπότε συνδέεις... Λάθος έγινε. Ναι. Τι να κάνουμε. Κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή, ρε αδερφέ. Αλλά πρέπει να το δεχτείς. Τι να κάνουμε τώρα. Κακιά στιγμή έγινε όμως. Βούτυρο στο ψωμί τους. Έγινε όμως. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Και αν πάρεις το φίλο σου τον Κούγια, ναι, τηλέφωνο και το ρωτήσεις... Θα τον πάρω αύριο. Είμαι σίγουρος ότι τον πήρες ήδη. Τηλέφωνο, mm-hmm. Θα σου πει αυτό, ότι δεν παίζει ρόλο αν είναι χτυπημένος στο τέτοιο. Η πράξη μετράει. Δεν μπορεί να συνεχίσει ή δεν μπορεί. Ψυχολογικά δεν μπορεί. Η Κουρουμπίλια δεν μπορούσε ψυχολογικά, λέει. Και ο Άρης βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, ίσως και από την Κουρουμπίλια. Που δεν βγήκε στην Ευρώπη τότε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Το ψυχολογικό. Ναι, το ψυχολογικό. Δηλαδή, άμα με πετάξανε να πούμε χαρτί, ποιος ξέρει, θα... εδώ πέρα φέρανε ολόκληρο μηχανάκι μέσα. Αυτό που το βάζεις. Λέει ένα μήνυμα ότι... Ποιος μπορεί να πει, ναι, ότι το γήπεδο, ποιος μπορεί να πει ότι το γήπεδο της Τούμπας πλέον είναι, πώς να το πω, άξιο να κάνουν αγώνες. Ποιος μου λέει ότι θα περάσουνε μπαζούκες, ρε φίλε. Και κάτι ακόμα για να κλείσω. Ναι. Ο Παπαγεωργόπουλος, να ξέρεις, έχει αθωωθεί.
Ναι, μιλες ναι, πολλά. Ναι, ναι. Έτσι, μιλες πλέον τίποτα. Τα πήρε ο Σαξόνης. Τα πήρε πάνω του ο Σαξόνης. Ο Σαξόνης τα πήρε όλα πάνω του. Ναι. Όλα πάνω του, οπότε μη μιλάς γιατί μπορεί να υπάρχει θέμα. Άντε, καλημέρα. Έχω κι εγώ καλό γιατρό, έχεις δίκιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Βάλε, βάλε κόλκα. Το έχουμε. Ένα ρολό ταμιακής μηχανής. Κάναμε αυτοψία, το συγγίσαμε. Είναι 338 γραμμάρια. Αφού έφυγε κόλλα, δηλαδή απέκτησε αέρα, πιθανότατα να ήταν και περισσότερα. Αυτό λοιπόν έπαγε στο κεφάλι ο κύριος Αναστόπουλος, ο οποίος και μάτωσε. Όπως είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Όποιος λέει κάτι διαφορετικό, μπορούμε κάλλιστα να δοκιμάσουμε στο κεφάλι του. Να δοκιμάσουμε στο κεφάλι του Κόλκας. Του γύρισε μπούμεραγκ του Κόλκα. Πάμε, πάμε γραμμή, ναι. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα φίλε. 40χρονος είμαι Παουκτσής. Καλώς το φίλο μου το 40άρι, σ' ακούω. Δύο σκέλη υπάρχουν αυτά που θέλω να σου πω. Ναι. Το πρώτο αφορά εσένα. Ναι, πάμε. Σ' ακούω πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια πόσο θυμάμαι. Σε θεωρώ πρώτα απ' όλα αγωνιστή, ότι τίποτα δεν σου έχει χαρακτηρίσει στη ζωή. Αγωνιστή και οικογενειάρχη. Περίμενα από το χθεσινό σκηνικό, γιατί βρέθηκα στην Τούμπα με το γιο μου, είναι 12 χρονών. Ωραίος. Με είχε ζαλίσει όλη τη βδομάδα. Oh. Σε παρακαλώ, μπαμπά, πάνε με στο γήπεδο. Πρώτο μάτς ήταν αυτό. Ήταν πρώτο ντέρμπι, μάλλον όχι πρώτο μάτς. Τον έχω πάει και με Λάρισες και με τέτοια. Καλά έκανες και τον πήγες στα πιο μικρά. Καλά έκανες, ναι. Καλά έκανες. Αποφάσισα να τον πάρω για να δει και το παιδί κάποιες εμπειρίες. Να γνωρίσει ένα ντέρμπι, να δει. Ναι, κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Αποφάσισα. Ξεκινήσαμε από Καστοριά με χιόνια. Με υποσημείωση ότι δεν σε άκουσα τι είπες ούτε σήμερα το μεσημέρι ούτε στην αρχή. Το άνοιξα πριν από 20 λεπτά το ραδιόφωνο. Ναι. Σ' άκουσα όμως χθες τη μαρμίτα. Χθες, ναι, και ναι. Με απογοήτευες πραγματικά. Ναι. Με απογοήτευες πραγματικά. Εγώ δεν θέλω να κάτσω να πω ούτε πόσο ζήγησε το ρολό, ούτε αν ήταν πέτρα ή ρολό, ή τον βρήκε στο χείλο, ή τον έκανε, τον έρανε. Δεν με ενδιαφέρει. Πήγα σε μια τούμπα χθες με βροχή και χιόνι, με 0 βαθμούς. Όπως εγώ και άλλοι 35.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεν άνοιξε αναπτήρας, δεν έπεσε τίποτα και κάποιοι άνθρωποι που αποφάσισαν αυτόν τον κόσμο να τον γράψουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για περιπέρω επεισόδια που ευτυχώς δεν έγιναν, έγιναν ελάχιστα στο γήπεδο, και να κάνουν αυτό το θέατρο του παραλόγου. Περίμενα από σένα, ναι, από σένα. Τι να έκανα. Όχι να το συνεχίσεις σε αυτό το στυλ ότι εγώ κερδίζω από τη μανούρα, πάω κάρι σου, θέλω να τους πάω κόντρα, να πεις ότι ήταν άδικο στα ίσια. Και όχι, άκουσα χθες μια κουβέντα που είπες ότι Παοκτσί ένιωθα ότι σε έπιασαν τον κόλο. Ναι. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Συγγνώμη, αυτό που άκουσα. Δεν σε έπιασαν τον κόλο. Δηλαδή στο λέω και σήμερα. Δηλαδή δεν νιώθεις ότι σου τη φέραν, αυτό ήθελα να πω, το πιάσα στον κόλο το νερό. Δεν με ενδιαφέρει Κώστα, δεν αηδίασα με την ομάδα μου, ούτε με τους οπαδούς της ομάδας μου, ούτε με τίποτα. Αηδίασα με ένα άλλο σύστημα, με ένα άλλο παρακράτος. Σου τη φέρανε. Εγώ χάρηκα από τον κόσμο και την ομάδα μου, χάρηκα. Και δεύτερον, και θέλω να κλείσω. Εγώ αν ήμουν παοξής, θα ένιωθα ότι με ξεγελάσαν, μου τη φέρανε, ότι ένιωθα προδομένος ότι... Μα δεν αισθάνομαι προδομένος από την ίδια μου την ομάδα, ούτε από τον κόσμο, ούτε από κανέναν. Μα δεν λέω εγώ από τον κόσμο, ότι στη φέρανε, ότι σε προκαλέσανε, μπήκαν μέσα, σου κάναν χειρονομίες, ένας πέταξε κάτι, τους έδωσε το δικαίωμα. Ελπίζω αν αυτή η χώρα που ζω είναι χώρα να φανεί το δίκιο. Το ελπίζω. Δεν θα πληγώ. Δεν θα πληγωθώ αν πάω δεν πάρει πρωτάθλημα. Επειδή έχεις ένα παιδί 12 χρονών και επειδή ακούγεσαι άνθρωπος και εσύ μαχητής, ας πούμε, κτλ. Εγώ απογουρουνοποιήθηκα. Εντάξει, γιατρός είμαι, να ξέρεις. Δεν θέλω να το πω. Εντάξει. Άκουμε ένα. Ζω σε μια χώρα που η παραβατικότητα για μένα είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή δεν ελπίζω σε κάτι καλύτερο και με αυτό το καλαμπαλίκι θέλω να σου πω ότι
Έπαψα να στεναχωριέμαι, να θέλω μια καλύτερη χώρα, ένα καλύτερο, ξέρω εγώ, μια καλύτερη περίπτωση. Αυτό λέω, ότι δεν στεναχωρέθηκα, απλά περίμενα. Ναι, νιώθω βαθύτατα, ναι, Βαλκάνιος. Να το θίξει αυτό το γεγονός. Ναι, κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ νιώθω λίγο ελεύθερος στο κομμάτι του στυλ, ότι όπως είπες προηγουμένως, και έχω φάει μεγάλο κουπί για να μπορώ να επιβιώσω, και επειδή αυτό το κουπί γι' αυτό το είπα από την αρχή, ναι, δεν μου το έδωσε κανένας παράγοντας, θέλω να είμαι όσο το δυνατόν πιο ελεύθερος. Και επειδή... Απλά εγώ ήθελα να νιώσεις λίγο τον παλμό του κόσμου. Πιστεύω ότι το νιώθεις τον παλμό του κόσμου. Μα όταν είναι και το δίκιο του κόσμου. Όταν... Είναι πολύ άδικο να σου παίρνουν το ψωμί από το στόμα. Πάρα πολύ άδικο. Δεν είναι το πράγμα. Να ξέρεις ότι έχεις δίκιο και να στο παίρνουν. Α, κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι πάλι. Παλιά με πείραζε περισσότερο. Τώρα που γέρασα, λέω ποιος είναι πιο τίγρης, πιο λεοντάρι μέσα σε αυτή τη ζούγκλα να κατασπαράξει. Αυτό θα κερδίσει. Εντάξει. Ναι. Γι' αυτό έπαψα να είμαι. Για να το ελαφρύνουμε λίγο, θέλω να κάνω μια παρομοίωση. Δεν είναι για σένα. Ναι. Θέλω να βάλω εσένα όμως σαν άτομο. Ναι, βάλε με. Ποιον έχεις εργοδότη, Ανδρώνη, πώς το λένε. Έχω τον Καρατζαφέρη, τον Ανδρώνη και τους χορηγούς. Ωραία, παραδείγματος χάρη έχεις αυτούς. Ναι. Και μετά από κάποια χρόνια, ναι. Ο ένας από αυτούς, η γυναίκα σου αποφασίζει να σε παρατήσει. Ναι. Για να το ελαφρύνουμε λίγο, μην το πάρεις προσωπικά, δεν είναι προσωπικά. Δεν θα πω ονόματα, θέλω να καταλάβεις την παρομοίωσή μου απλώς. Ναι. Η γυναίκα σου αποφασίζει να σε παρατήσει και πάει με τον Ανδρώνη. Ναι. Περνάνε τα χρόνια, εσύ συνεχίζεις και εργάζεσαι για αυτούς. Ναι. Τους προσφωνείς συνεχώς στα μικρόφωνα που έχεις, απευθύνεσαι στον κόσμο, δηλαδή με μικρόφωνο έχεις λόγο. Μιλάς για αυτούς για τα καλύτερα λόγια. Περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουν τα παιδιά σου. Η Ευγενία γνωρίζει το γιο του Ανδρώνη, παραδείγματος χάρη, παντρεύεται και στο γάμο της. Ο Ανδρώνης παραδίδει την κόρη σου στο γιο του. Ναι. Και εσύ είσαι εκεί παραβρισκούμενος. Ναι. Ένας κοινός παραβρισκούμενος. Κατάλαβα για ποιο. Ελπίζω να κατάλαβες για ποιο άτομο μιλάω. Κατάλαβα για ποιο άτομο μιλάω. Εντάξει, κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι γιατρέ μου, αυτή... Πρέπει να εκλείψουν, από τη δημόσια ζωή. Τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι ειδικότητα έχεις για να το ελαφρύνουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό για να... Αιματολόγος είμαι. Κακή ειδικότητα. Εσύ δηλαδή είσαι αυτός ο οποίος. Κακή μας, ειδικότητα. Μας στέλνεις να πούμε για σέρβις. Όχι, πολλά περιστατικά με παιδάκια. Πολλά περιστατικά με παιδάκια και είναι δύσκολη ειδικότητα. Σε ποια περιοχή, αν επιτρέπετε, είναι η εργασία σου. Μεγάλωσα στην Καστοριά, σπούδαν εκεί, και αυτό το διάστημα είμαι στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη ζω. Δηλαδή λες ότι στη Φραγκφούρτη έχεις αυτή την εμπειρία με τα παιδιά. Στη Φραγκφούρτη ζω και εργάζομαι. Ναι. Απλώς έτυχε αυτό το τελευταίο πεντάμινο με κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις που έπρεπε να κλείσουν εδώ πέρα και είμαι τους τελευταίους δύο μήνες εδώ πέρα. Όχι, άλλο λέω. Αυτό ήταν την φτάση που έχεις με τα παιδιά αιματολογικά και τα λοιπά στη Γερμανία. Είναι αυτό το πράγμα που με λες. Στη Γερμανία, ναι. Στη Γερμανία, δεν ξέρω που οφείλεται, δεν ξέρω, η παιδική αυτή με συναρπάζει, με τρομάζει, με... Δηλαδή, όχι, δεν είναι κάτι να σε συναρπάζει, απλά είναι δύσκολη ειδικότητα. Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα παιδάκι ενός, δύο, τεσσάρων, πέντε χρονών με λευχαιμία και τέτοια προβλήματα, είναι δύσκολο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το... Ο ψυχολογικός τομέας είναι δύσκολο πρώτα απ' όλα να το διαχειριστείς. Και προς το παιδί και προς τους γονείς και προς τους οικείους και μετά να κάνεις τη... Γιατρέ, για να το τελειώσουμε, τα τελευταία χρόνια έχω δει ότι οι γιατροί γενικότερα στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ όσον αφορά την κατάρτιση, αλλά το σπουδαιότερο, επειδή γνώρισα εγώ στα παιδικά μου χρόνια κάτι γιατρούς γουρούνια στη συμπεριφορά, οι νέοι γιατροί έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ στο κομμάτι το επικοινωνιακό, φανταστικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο γουρνοποιημένοι όταν ζουν καθημερινά, την καθημερινότητά της είναι τέτοια, δύσκολη, αλλά η επικοινωνία στον ασθενή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αυτό αν είναι της νέας γενιάς ή αν είναι εκπαίδευση κτλ. Πολύ πιο επικοινωνιακή οι νέοι γιατροί από τους παλιούς, πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλό δρόμο να είσαι. Εντάξει, κοίτα. Ναι. Σε προσωπικό. Ναι, πες να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πες μου, κάτι θέλεις να μου πεις. Εντάξει, σε προσωπικό επίπεδο δεν θα σου μιλήσω γενικά για όλους. Ναι. Απλά ένα περιστατικό μεμονωμένο που θα το δεις σαν γιατρός.
δεν μπορείς να την εντοπίσεις σαν ένας πολιτής που έρχεται κάποιος, αγοράζει κάτι και φεύγει. Όχι, δεν είναι, όχι, όχι. Όταν θα δεις ένα περιστατικό μεμονωμένο, θα δεις ότι πίσω υπάρχει μια οικογένεια, θα δεις ότι υπάρχει πίσω ένας ασθενής ο οποίος πάσχει από κάτι, δεν θα πω κάτι συγκεκριμένο, και πρέπει να την εντοπίσεις ανάλογα. Διότι δεν είναι απλά πουλάς κάτι και έφυγες ή το διορθώνεις κάτι σαν μηχανικός και τελείωσε. Έχεις να κάνεις μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό για μένα τα λέει όλα. Πάνε, πάνε, κάνε τη δουλειά σου. Κομμάτι... Και κάνε μας κριτική. Κάνε μας κριτική, κάνε μας κριτική, γιατρέ. Να γίνουμε καλύτεροι. Φύγε, να είσαι γερός. Και όσο για τον Καραγκιόζη του Γαύρου, απλά δες καρέκαρε τις φωτογραφίες. Αυτός ήταν ήδη χεσμένος μετά το μάτς. Με τον Βαζέλα θα είχε φύγει. Ραυτό τόσες ελπίδες να δικαιωθεί έχει ο ΠΑΟΚ, όσες έχει να σωθεί ο Πλατανιάς. Το έπιασε στο υπονοούμενο. Ανισόρροπε φιλιά. Λέει ο Νιάν 34. Αν δεν πάρει προτάσμα ο ΠΑΟΚ, προτάσμα δεν τελειώνει. Λέει ο φίλος μου ο Best 704. Πάμε Brad Pitt. Πάμε Βολίδα. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλώς τον. Εγώ είμαι, έτσι. Εσείς, ναι. Μάλιστα. Να μην, με τέτοιες φοβίες που έχεις για τις αρρώστιες, να μην είναι γιατρό. Παρτίδες να πιάσει κατευθείαν. Εσύ με τις αρρώστιες δεν έχεις. Πόσες ώρες. Ναι. Εσύ check-up δεν κάνεις δηλαδή. Όχι. Πόσο εσύ χρόνο... καλά κάνεις, αλλά εσύ καλύτερα από μένα κάνεις, αλλά πολλές φοβίες. Εσύ που δεν πας να κάνεις check-up έχεις πιο πολλές φοβίες. Σωστός. Γιατί, γιατί καταλαβαίνω ότι και εγώ πριν πάω να κάνω check-up φοβάμαι. Μη με βρούνε το ανάποδο και δεν πάω. Ράπη σε γάτα, το δέχομαι. Πάμε τώρα στην... Λοιπόν, γιατί είπες ότι η ΑΕΚ ήταν πεσμένη και κομμένη. Εγώ ήμουν αυτός που συμφωνούσα μαζί σου και λέω θα έρθει κομμένη η ΑΕΚ. Όμως ήταν λίγο, ήταν, αν έλεγες δύο ομάδες ΑΕΚ και Ατρόμητο, θα νόμιζες ότι η πιο κουρασμένη ομάδα είναι Ατρόμητος. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί έπαθα πλάκα. Κοίταξε. Ήταν ο χειρότερος Ατρόμητος που έχω δει. Όχι, ο Ατρόμητος δεν ήταν κακός. Και μάλιστα είχε και δεκάρια, εικοσάρια, δεκαπεντάρια, 8 μέτρα. Αν εξαιρέσει τον Μπακάκι, ας πούμε, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στην ταχύτητα, και αυτό ο Άρντα στο πρώτο ημίχρονο ήταν περιορισμένος. Η Χάφ ιδιαίτερα και η Μπροστά και ο Λάζαρος και αυτοί ήταν πάρα πολύ πεσμένοι. Δηλαδή φαινόταν το γαλακτικό του οξύ. Εγώ έβλεπα την ΑΕΚ να έχει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις στο δεύτερο ότι να πέσει. Αν είχε άλλα 10 λεπτά. Ποιος θα έβαζε γκόλες. Όχι, έπεσε μετά το 70, έχασε δυνάμεις η ΑΕΚ. Αυτό λέω. Και έγινε ισάξια με τον Ατρόμητο. Ναι. Στο 70 έγινε η ίδια με τον Ατρόμητο. Μέχρι τώρα φαίνεται πιο δυνατή. Μα και στο 70... Μα και... πιο δυνατή, όπου... Ακού λίγο. Μα και στο 70... Αν στις... δεν έκανε το θεϊκό, ο Άντος σε 200 χρόνια. Μα και στο... Μα και... Ούτε σε 200 χρόνια βαλικό. Όχι, κοίταξε, έχει μυστικά το μάτς. Ναι, είχε 3 χάφο Ατρόμητος, 2 η ΑΕΚ. Και ο ένας που αφαιρέθηκε και μπήκε πιο αργός χάφ, έκανε το κέντρο της πολύ αργό. Και ότι ο Άρντα χτύπησε από την εγώ άλλη μεριά. Εγώ δεν σου μιλάω για τα λάθη και τα σωστά. Όχι, δεν λέω. Εγώ σου λέω σαν δυνάμεις. Και εγώ περίμενα να δει μια εκλειωμένη και έδωσα προγνωστικό λαθασμένο. Ότι θα χάσει από 2-0 έως 3-1. Κοντά ήσουνα. Άλλο θέλω να σου πω. ΑΕΚ... Αν δεις τα τελευταία 2-20 λεπτά της ΑΕΚ σε Κίεβο και Ατρόμητο, σαν παοξής θα σου πολύ αισιόδοξος. Αυτό λέω εγώ. Δεν ξέρω, η ΑΕΚ τι θα πάνε δυνατή. Επίσης τον Άρντα προτείνω να μείνει στον Ατρόμητο. Εκτός να τον πουλήσουμε. Όχι μόνο να μείνει ο Άρντα στον Ατρόμητο, να δώσουμε και άλλους παίχτες, δεν είναι ο ΠΑΟΚ Β. Για να μας πάρει τα προβλήματα. Γιατί μόνοι μας όπως φαίνεται δεν μπορούμε. Αλλά ζώνας μην γίνεσαι. Σ' άρεσε που η ΑΕΚ βρήκε αντίσταση από τον Ατρόμητο και εσύ δεν θα βρεις στον Ατρόμητο αντίσταση. Βεβαίως χάρηκα. Γουστάρεις το, λοιπόν, το παραβατικό το γουστάρι. Πάμε στο θέμα του το φλέγον. Εκτός από τα εξόφθαλμα τα οποία είναι παντοδύναμα κριτήρια ότι ειδικά το πρώτο ότι δεν δεχόταν να τον εξετάσει γιατρός, αυτό είναι τι να πω. Δηλαδή, τα έχουμε πει ότι μόνο του έφυγε, ότι ο Γκαρσία ήταν γραμμένος. Υπάρχουν και άλλα μικρότερα δευτερεύοντα, αλλά σημαντικά αρκετά. Και δεν έχουν υποθεί. Δεν έχουν υποθεί. Ναι. Από κανένα ραδιόφωνο. Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Αυτό το οποίο. Το αντικείμενο που χτύπησε τον Γκαρσία. Ναι. Συγκαταλέγεται στα νόμιμα. Δηλαδή. Είχες δικαίωμα να ρίξεις στον αγωνιστικό χώρο χαρτάκι και μπαλόνι. Ναι. Χαρτί και μπαλόνι. Ναι. Με τι χτύπησε τον Γκαρσία, με χαρτί. Χαρτί. Το υλικό ήταν χαρτί. Άσχετα που είναι σκληρό, το δέχομαι. Ναι. Αυτό είναι πολύ ελαφρυντικό. Δύο.
Δύο. Μ' αρέσεις. Έχουμε νομικά, από το ναι. βίντεο. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη. Έχουμε από το βίντεο ήσουνα... ξεκάθαρο το Σάββα Θοδωρίδη. Ναι, να λέει θα φύγω. Δεν σ' ακούω καλά. Τι γίνεται, για πες. Που είπε θα φύγω, θα πάρω την ομάδα και θα φύγω. Με ρωτήσεις κάτι, τι έγινε. Όχι, όχι, συνέχισε. Άρα, ναι. Ο Σάββας είπε θα πάρω την ομάδα και θα φύγω. Θα φύγω, ναι, ναι. Πολύ σοβαρό αυτό. Έδειξε λοιπόν ότι το έκανε επισκοπού. Έδωσε τώρα στους νομικούς του ΠΑΟΚ. Έδωσε στους, νομικούς του ΠΑΟΚ μια ιδέα ότι είναι νόμιμο αυτό που χτύπησε τον. Δεν συγκαταλέγεται στα παράνομα. Ωραίο. Βεβαίως. Και καλό. Τρία. Ναι. Δύο ήταν ο Σάββα Θεοδωρίδη αυτό που σου είπα στο βίντεο. Αυτό το σκεφτούν και μόνοι του. Ναι. Και τρία. Ήταν φυσικό κάποιος να εκνευριστεί και να ρίξει κάτι έστω χαρτάκι το νόμιμο. Αυτή... μετά από τις πολυάριστες προκλήσεις. Που έριξε το βίντεο και πάρα πολύ λίγοι εκνευρίστηκαν. Δηλαδή, όταν έχω κάποιον σε προκαλούν συνέχεια, ένα χαρτάκι που θα ρίξει κάποιο λίγο πιο δυνατά, θα σου αφαιρέσει και δύο-τρεις βαθμούς. Αν ήσουν λοιπόν εσύ αυτός ο οποίος θα πήγαινε να υπερασπιστεί την εταιρεία, θα χρησιμοποιούσες αυτές τις τρεις εκτός από τα δεύτερα. Ναι. Οι πρώτες είναι οι δυνατές, τις είπαμε, οι γνωστές. Άλλο αυτό. Οι οποίες για μένα είναι μετακίνητες. Εγώ... αλλά και αυτά τα τρία. Α, λες και αυτά ναι. τα τρία συμπληρωματικά ήταν πολύ καλά. Βεβαίως, που είναι πολύ δυνατά και αυτά τα τρία. Μ' αρέσει. Πάμε τώρα στον Αρετόπουλο. Γιατί είπατε ότι προφύλαξε τον Ολυμπιακό. Λάθος. Δεν προφύλαξε καθόλου τον Ολυμπιακό. Προφύλαξε πολύ πονηρά τον ΠΑΟΚ και τον κόλο του. Δεν μπορούσε να πει. Το άφησε στο φλου να του αφήσει να φύγει, να φύγουν, διότι αν ο ίδιος έλεγε. Να γίνει το μάτς, ναι. τότε σίγουρα ο Γκαρσία θα πέφτει λιπόθυμος πάνω στο μπάγκο στο ναι. μπάγκο ναι, ναι. και θα του ρίχνανε ευθύνες που του άρχισε το μάτς και τον πήγαιναν και δικαστικός και ό,τι θες. Ναι. Άρα τον άφησε να παρανομήσει να φύγει μόνος του ναι, ναι. και ήρθε το φίλο αγώνος και τον άδειασε. Εγώ λέει αναγκάστηκα να σταματήσω το μάτς γιατί πρέπει τον Ολυμπιακό που δεν ήρθε. Έβγαλε λοιπόν τον πισινό του απ' έξω. Ναι, 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 ναι. Και τον πισινό του και ουσιαστικά ενοχοποίησε τον Ολυμπιακό. Δεν τον διέκοψε το μάτσο ο ίδιος. Τι πιθανότητες Τι πιθανότητες δίνεις. Δεν τον διέκοψε ο ίδιος. Αναγκαστικά δεν γινόταν αγώνας γιατί δεν γύρισε ο άλλος. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα να δικαιωθεί ο Ολυμπιακός. Α, αυτή ήταν καμία. Η επόμενη. Αυτή επίσης, ήταν η επόμενη. Η κυρία αυτό που είπε. Ναι. Καμία. Ναι. Η επόμενη ερώτηση με πρόλαβε. Δεν ήταν... ακούω τώρα, δεν έχω καθόλου. Λέω, η επόμενη ερώτησή μου θα ήταν, ναι. με πρόλαβες, αν θα δικαιωθεί ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση για μένα, βάσει λογικής, να δικαιωθεί ο Ολυμπιακός. Έφυγες καλή νύχτα. Δεν στρέφει πουθενά, διότι το ναι. μάτς το διέκοψε. Θα τα πούμε στη μάχη. Εγώ έχω, περίμενε. Ακούω. Μ' ακούς. Πολύ καθαρά. Επίσης, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ τυχερός που έγινε αυτό το γεγονός. Ναι. Κανένας δεν είπε τα ωφέλη του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι αναλύσεις γίνονται. Δεν ακούγουμε καθαρά, είπες. Φύγε επόμενη γραμμή, πέντε φορές με το πες. Παναθεμάσαι. Πάμε επόμενος φίλος, ναι. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε, στην Διορετική Πολιτική, αν δεν μπορούσα. Καλώς τους δειλούς, όπως είπε ο κύριος Λουτσέσκος. Κύριε Ραπτόπουλε, αν θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα, να πω λίγο να απαντήσω για τον εργοδότη μου. Ναι. Έτσι. Ο εργοδότης μου, να απαντήσω στον γιατρό από τη Φραγκφούρτη, ευτύχησε να δει το γιο του, το πρωτότοκο, στο μεγαλύτερο σκαλί της ηγεσίας του ποδοσφαίρου της Ευρώπης. Ναι. Δεν κατάλαβα το υπονοούμενο του ότι ναι. παρέδωσε ο Μεγαλοφρίδης στο τελευταίο καλοκαίρι που έγινε στη Μύκονο σε κλειστό χώρο ο γάμος του Ιού Σαβίδη, Θεοδωρίδη. Εν πάση περιπτώσει, δεν το συνεχίζω αυτό. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Υπήρξε τραυματισμός του κυρίου Γκαρσία που ρήψε αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρξε. Υπήρξε το 1998 όταν ο κύριος Παπαπέτρου διέκοψε τον αγώνα και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια διότι υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού με το χέρι του Τάκολα. Άλλη νόμη τότε. Άλλη νόμη, ναι. γιατί εδώ δεν θα υπήρχε σε περίπτωση που θα γινόταν κάτι κύριε Ραπτόπουλε μου, δεν θα υπήρχε δηλαδή σοβαρός κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Καλά έκανε ο κύριος Θεοδωρίδης, θεώρησε νόμιμο, όχι όπως τότε στον αγώνα Κυπέλου, θυμάστε τι είχε γίνει μες στη Φυσούνα, που κάποιος χειροδίκησε στον κύριο Σάβα,
χωρίς να το πιάσουν οι κάμερες και είχαν πέσει και τα γυαλιά του κάτω. Νομίζω τα ξέρετε αυτά. Δεν τα ξέρετε. Ναι. Διά. Αλλά δεν είναι εν ζωή. Είναι εκ λοιπόν ο αυτός που χειροδίκησε. Έτσι. Δεν μου λες θα θέλατε να είχατε έναν αντιπρόεδρο σε ηλικία 85 ετών όπως ο κύριος Σάβας για να σας γλεντάει. Και δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε πώς την είπατε την επιχείρηση φρούριο ή οχυρό την είπατε. Οχυρό κύριε. Εμένα ξέρετε τι μου θύμισε όλη η εβδομάδα κύριε Ραπτόπουλε μου. Πείτε μου και τελειώνουμε αυτό κύριε μου. Το χρόνο Εξαρχάκο στην ταινία η Παριζιάννα που τον είπε η Ρένα Βλαχοπούλου το Λεωνίδα να σπάσει, να γίνει πιο αυρός, πιο γλυκός. Αυτό δεν κάνανε οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που φύγανε στην Τούμπα εκτός κύριε Ραπτόπουλε. Mm. Δεν ήτανε πιο μαλακή, με πιο σπασμένη μέση. Εσείς δεν τα λέγατε αυτά κύριε Ραπτόπουλε. Παρατάφτα. Σας θύμισε κάτι άλλο αυτό το μάτς εσάς. Παρατάφτα, βρήκατε τρόπο και κάνατε τη λαδιά. Ναι. Μα, μπράβο ναι. Σας. Όχι τη λαδιά κύριε Ραπτόπουλε μου. Σωστό δεν ξεκίνησε ο αγώνας, διότι υπήρξε σοβαρός τραυματισμός του κυρίου Γκαρσία. Και μην μου πείτε ότι ένας τέτοιος προπονητής όπως είναι ο κύριος Γκαρσία, που ξέρετε με το μάνατζερ του κυρίου Γκαρσία ποιος άλλος προπονητής συνεργάζεται. Όχι. Και δεν μπορείτε να αφισβητήσετε ούτε το κύριο σε αυτό με το... Ο Πέτερ Γκουαρδιόλα κύριε μου. Έλα ιδίες. Θα μπορούσε ένα... Γεια σου φίλε Ηλία από το Hardball. Τους θερμούς μου χαιρετισμούς. Να είσαι γερός. Πέραν της τεχνικής λέει ο Κλόπ, ο φίλος μου ο δικηγόρος, ο σωσίας του Κλόπ. Πέραν της τεχνικής κατάρτισης του Ουάρντα, που είναι άψογη, έχει την ποδοσφαιρική οξυδέρκεια να συγκλίνει μέσα στα ακουρασμένα χαφ της ΑΕΚ και στον αργό Μωράν και να χτυπήσει το κακό δεξί πόδι του Χουλτ. Βεβαίως. Και είναι και μεγάλη μαγιά του προπονητή που του αλλάζει την πλευρά. Όταν βγάζει τον αργό, δεν κινεί και βάζει τον κανένα δεδικασμένο από τα προηγούμενα περιστατικά. Γεια σου, μεγάλε Κλόπ. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα Κωστή. Πάντως σήμερα με πληροφορούν ότι στο Sky που θα είχε δίκη του Θωμαίδη δείχνει λέει να πούμε Daily Woman να πούμε και δεν δείχνει το Θωμαίδη. Και με ρωτάει, τώρα το άλλαξε, το βλέπω εδώ μπροστά μου. Τι έγινε σήμερα ρε, και δεν δείχνει στο Sky τη δίκη λέει ενώ την έχει το πρόγραμμα. Ξέρω εγώ. Θα μας ενημερώσει αύριο ο Κυριάκος Θωμαίδης. Πάμε στους πέντε τελευταίους για σήμερα φίλε Brad Pitt. Καλημέρα. Έλα Ραπτόπουλε, τι γίνεται. Καλώς τον να, καλά. Λοιπόν, αν καταλάβεις ποιος είμαι, δεν θέλω να πεις όνομα. Κατάλαβα ποιος είσαι. Λοιπόν, δύο πράγματα, δεν θα σε κρατήσω πολύ εγώ. Ναι. Λοιπόν, κάποιοι προσπαθούν να κάνουν τη νύχτα μέρα και τη μέρα νύχτα, φίλε Κωστή. Για πες μου. Αυτό το χαϊδεμένο σωματείο της πόλης εδώ πέρα. Ναι. Δεν υπήρχε λέει τραυματισμός. Έπρεπε να του σπάσουν το κεφάλι για να έχει τραυματισμό. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή θες να πεις λέει, ότι η κυρία Κουρουμπή. Δεν έπρεπε να πάει. Η κυρία Κουρουμπή είχε περίοδο. Λοιπόν. Ναι. Είχε περίοδο. Ναι, αυτό το είπα. Αυτό δηλαδή, το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Από εκείνη τη μέρα που έπεσε το είχα καταλάβει ότι είχε περίοδο. Λοιπόν. Ο κύριος Σίβιτς έκανε τα ίδια. Κάποιοι λένε ήταν μπουκάλι κοκακόλα, αυτό έχει σημασία. Αν είναι μπουκάλι κοκακόλα, για μένα είναι πούπουλο ή αν είναι χαρτί. Μπύρα αλφα είχε. Ναι, και ο γιατρός που τον εξέτασε δεν τον βρήκε τίποτα και τον κύριο Ίβιτς. Ναι. Αλλά έκανε την κότα και ο κύριος Ίβιτς, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Ακούω από χθες. Μάλιστα. Όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Πάνε να βγάλουν αθώα περιστερά αυτή τη χαϊδεμένη ομάδα της πόλης. Ναι. Θα είναι σκάνδαλο αν δεν τιμωρηθεί. Η τιμωρία πρέπει να είναι παραδειγματική, Ραπτόπουλε. Γιατί? Παραδειγματική μέχρι εκεί που δεν πάει. Mm. Γιατί? Ναι. Γιατί την άλλη φορά, επειδή ακούω ότι έχει δύναμη παρασκηνιακά ο κύριος Σαββίδης. Θα φανεί τώρα, μισό λεπτό, παρέμβαση. Ναι. Τώρα θα φανεί. Ναι, πρόσεξε όμως. Η ατιμωρησία κάνει κάποιον φρασί. Ναι. Την επόμενη φορά, για να έχει αξία μια διακοπή, εγώ καλώ τους οπαδούς της ομάδας της Μικράς Ασίας ναι. να έχουν κάποιο πολυβόλο μέσα ναι.
να αρχίσουν να πυροβολάνε τους αντίπαλους, ναι, να σκοτώσουν καμιά δεκαριά από την αποστολή της αντιπάλου ομάδος, μάλιστα, για να έχει αξία η διακοπή. Ντροπή. Καλή συνέχεια, κύριε Ραπτόπουλε. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Ο Αριανός ήταν ο φίλος, φαντάζομαι. Πάμε στους τέσσερις από το τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα, Ραπτόπουλε. Βρε καλό στο φίλο μου αποτικό. Έλα. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω τον Αριανό ότι μπήκανε μέσα και δίναν τον Κατσιαμπή και τον τέτοιο. Αυτοί είχαν χειρότερα από εμάς. Δεν θα μείνω όμως τους Αριανούς. Γιατί τους πάω τους Αριανούς και τους πονάω. Ναι. Ακούτε? Τους πονάς τους Αριανούς. Ναι. Τους πονάω τους Αριανούς γιατί... Μετά είναι... το τρελόχαρτο ή πριν? Από ανέκαθεν γιατί είμαι Άρης Ογκάλης. Αν και αντίπαλός μου πήγαινα στο γήπεδο και ευχαριστιόμουν να μπάσκετ. Σου πάω Κάρης και Άρης πάω. Εσύ είσαι παοξής δηλαδή. Συγγνώμη, εσύ είσαι παοξής που αγαπάει τον Γκάλη. Μάλιστα. Αγαπάω τον Γκάλη, είναι ξαδερφός μου καταρχήν και είναι αθληταράς. Δεν είναι σαν το Σπανούλη που σταμάτησε τον μπάσκετ στα 35 του και παίζει ο Ολυμπιακός. Συνεχίζει και παίζει και δεν σταμάτησε από την φυγή. Εγώ θα σου δίνα και δεύτερο χαρτί με αυτά που με λες. Ναι. Πάμε για το τρίτο χαρτί τώρα. Εγώ. Εγώ δεν κοιμήθηκα από την ανησυχία. Δεν κοιμήθηκα από τα νεύρα μου που πήγα να δω το ματ. 9 η ώρα το πρωί σηκώθηκα. Πού πήγες? Στο καντέλι της μάνας μου, πήγα εκκλησία, προσευχήθηκα για τον ΠΑΟ. Στην ΚΟ, στην ΚΟ, στην ΚΟ. Στην ΚΟ, ναι, άμψα κερί. Κερί. Και πήγα από τις 11 η ώρα στην καφετέρια. Ναι. Έφαγα μεσημεριανό εκεί πέρα. Έφαγα απογευματινό και 7.30 ώρα που άρχισε το ματ. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το απόγευμα στην καφετέρια ήσουν. Στην καφετέρια είμαι και ανυπομονούσα να δω το μάτι. Πάει τελείως. Το μάτι έβλεπα την ώρα και την στιγμή να δω μπάλα επιτέλους. Και πάει τελείως. Και μας τελείωσαν το ΠΟΚ, μας έχει τελειωμένους, αλλά εμείς είμαστε κατά του κατεστημένου και θέλω να πω να έρθει ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας παρακαλώ στο τελικό και να πω το μαλάτο και αυτό που βγαίνει από την ερωτική πόλη που λέει. Ναι. Ότι η καλύτερη πόλη είναι η Θεσσαλονίκη για να μείνεις, γιατί είμαστε χαλαρά εκεί πέρα. Απλά εγώ έτυχε να έρθω εδώ να πιάσω μια δουλειά και δεν πάνε καλά τα πράγματα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Και αν γίνεται να πιάσω δουλειά μαζί σου κάπου να τα λέμε και να λύουμε με 300 ευρώ, δεν θέλω πολλά. Ναι, αλλά εγώ χαρτί δεν έχω ακόμα. Χαρτί, θα σου δώσω και ένα χαρτί. Θα σου βγάλω και εγώ ένα χαρτί από ψυχίατρο, τι θες. Άμα μου φρώσει χαρτί από ψυχίατρο να με βγάλει παράφρον, θα σε βρίσκω και με 400 ευρώ. Άμε, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε. Να σε καλά, γλυκό μου αγόρι. Λέγε Μπρατ Πιτ, άμα εξετάσει εμένα ψυχίατρο, θα μου δώσει χαρτί. Όχι. Να δούμε, ο Κάζης, αν με έδινε ο Κάζης, τον έβγαλω εγώ τον Κάζη. Τον φίλο μου τον Πόξη, τον Κάζη. Πάμε. Άλλη μια γραμμή. Καλημέρα, ναι. Ναι, έχουμε πολλές, ναι. Έλα, Ραπτόπουλε, καλημέρα. Καλώς τον. Έχω πολλά να πω. Να πεις πολλά. Καταρχάς, πότε θα αναβαθμίσετε λίγο την τεχνολογία στο Μητρόπολη, ρε φίλε? Όποτε έχετε πολλές γραμμές, δεν πιάνουμε το ίντερνετ, δεν δουλεύει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μιλάς με έναν τσαπατσούλη, εμένα. Έναν ο οποίος με τα δάχτυλα, άμα πιάσει δύο καφέδες, τον ένα θα τον ρίξει κάτω. Στο λέω εγώ ειλικρινά. Δηλαδή, μου δίνουν μια σακούλα με σκουπίδια και μια τσάντα, ρίχνω και τη σακούλα και τη τσάντα στα σκουπίδια, φεύγω μετά, λέω που είναι η τσάντα. Δηλαδή, σε έναν πιο ακατάλληλο άνθρωπο από μένα να φτιάξω τεχνολογία. Ρε φίλε, δεν σου το λέω σε σένα. Δηλαδή, εμένα πέστε στο σταθμό. Τα χρόνια, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, καταρχάς. Ό,τι θες. Γιώργος Ολυμπιακός από Άλιμο. Άλιμο. Άλιμο, Αθήνα. Και πάει ο φίλος μου Αλέφαντος και προπονείται. Κολυμπάει, λέει. Κολυμπάει και έχει ένα μαγαζί εκεί που κάνουν, λέει, κάτι συναισθιάσεις, γάμους, αυτά και τα λοιπά. Ένα μαγαζί εκεί κάτω και πάει και κολυμπάει ο Αλέφαντος. Χειμώνα, καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ τους λυπάμαι τους παπτζίδες. Τους οπαδούς δηλαδή. Γιατί δηλαδή είναι κρίμα. Είναι κρίμα, ρε φίλε. Είναι κρίμα ένας τέτοιος, μην πω τι, είναι κρίμα να κάνει όλο το πρωτάθλημα. Πώς να το πω. Είναι κρίμα. Ένας δείχτης, ρε φίλε. Ένας δείχτης γύρω από το γήπεδο δεν μπορεί να στηθεί. Δείχτης. Δείχτη. Καλό αυτό. Καλή ιδέα έδωσες. Μα είναι τόσο απλό. Μα είναι τόσο απλό. Δηλαδή περίμενα μήνες για αυτό το μάτς. Μήνες περίμενα. Α, σε στεναχώρησε. Ξέρουμε τι άτομα είναι ο Θεοδωρίδης και ο Καραπαπάς, οι δικοί μας. Δηλαδή μας εκπροσωπούν δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι που μας εκπροσωπούν στο Ολυμπιακό. Δεν γουστάρισε. Όχι, δεν γουστάρω. Αυτό που είπες με το παραμικρό, ναι, okay, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, okay, και χτυπήθηκε και ο Γκαρσία. Ανεξαρτήτως αν τον χτύπησε το κεφάλι, χτυπήθηκε. Έγινε. Ή έδωσαν άλοθη. Οι παπτζίδες φταίνε σε αυτό.
Ναι. Ό,τι έλεγες μέσα στην εβδομάδα είχες δίκιο. Είχες δίκιο ότι αυτοί που πρέπει να πάνε, αυτοί μεταδιαρκείας και αυτοί που οι οργανωμένοι, αυτοί έπρεπε να πάνε. Οι οργανωμένοι οι οποίοι πήραν μήνυμα, παιδιά, φρόνημα. Τους είδες στο όργανο, τίποτα. Κύριοι. Εγώ ήθελα να δω μπαλίτσα, ρε φίλε. Πολύς κόσμος. Είναι κρίμα δηλαδή αυτό το πράγμα. Πολύς κόσμος, ναι. Και ο ΠΑ προηγούμενος που είπε ήταν σωστό. Ναι. Αυτό τώρα άμα συνεχιστεί, σε κάθε ντέρμπι αυτό θα έχουμε. Με το παραμικρό θα ακυρώνεται ο αγώνας και τελείωσε. Δεν θα βλέπουμε ντέρμπι. Θα δεν γίνει τώρα, τώρα θα παίξει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, θα πέσει κανένα κροτίδι εκεί, κανένα αυτό. Ρε φίλε, εγώ ναι. Που πήρα διαρκείες πρώτη φορά φέτος, πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, και δεν θα δω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι να δηλαδή πω. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τι να πω. Τι να πω. Για χαρά. Ήταν μια τούμπα πάρα πολύ γοητευτική, χωρίς. Δηλαδή η τούμπα δεν χρειάζεται να πετάς κροτίδες και τέτοια. Είναι πάρα πολύ δυνατή η έδρα και έτσι. Ηχητική βία. Αυτή είναι η βία. Δεν θα πετάξει τώρα το. Πώς το λένε. Και για τις άλλες τις ομάδες. Και άλλες έδρες καλές έχει. Και η Λεωφόρος μπορεί να γίνει καλή έδρα. Και η Χαριλάου μπορεί να γίνει καλή έδρα. Εντάξει. Η Φιλαδέλφια αν χτιστεί. Γιατί το Άγκα δεν γίνεται έδρα. Μπορεί να γίνει ωραίες έδρες. Ηχητική βία. Παλιά δεν πετάγανε μέσα. Κέρματα πετάγανε. Εγώ στην ΚΑΠΑ 20 που έπαιζα στον ΠΑΟΚ, τρίτη πρωί που κάναμε προπόνηση, πήγαινα πιο μπροστά και μάζευα γύρω-γύρω από το γήπεδο τα κέρματα. Με πήρε χαμπάρι ο Γιάνκος, ο συγχωρεμένος, μου λέει: Κολόπεδο, τι κάνεις εκεί. Ένα μωρέ, λέω: Λίγο ζέσταμα, λέω: Με τράβηξε ο προσαγωγός να πούμε και τα λοιπά. Και μάζευα τα κέρματα. Τα κέρματα πετούσαν. Κάτι πενιντάρικα, κάτι αυτά είχε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα, Παγκαιωρίτης. Καλώς τον. Θέλω να πω ότι η Θεία Δίκη μέτρησε αλλά προς τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δείχνει ακόμα μια φορά ο Ολυμπιακός ότι ποτέ δεν πήγε να πάρει ένα πρωτάθλημα με τον αγώνα. Ό,τι γράψει το χαρτί τον ενδιέφερε. Το πώς ήταν όλο στημένο, όλο το τέτοιο. Τώρα η κακή τύχη, τι να πω. Όλος ο απλός ο λαός βλέπει την αδικία, πιστεύω στη δικαιοσύνη και όπως λέτε εσείς σε αυτή τη δικαιοσύνη. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη αν έχω ρωτήσει το πορτοφόλι μου, αν δεν έχω δεν την πιστεύω. Ναι. Εντάξει τώρα τι να κάνουμε, θα κάνουμε λίγο υπομονή, δεν πειράζει, κάνουμε μία από χθες έχουν σπάσει τηλέφωνα, προσπαθούμε να πάρουμε γραμμές, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, εννοείται ότι ίντερνετ και τέτοια θα είναι... κολλημένα, τώρα τι συζητάμε βέβαια, αλλά θα δούμε, έτσι δεν είναι. Εσύ τι λες? Εγώ πιστεύω ότι επειδή φαίνεται η αδικία, ότι ήταν κατευθείαν να διακόψουν τον αγώνα και ότι χάρη αυτούς του 35.000 κόσμο που είχε εκεί, δεν θα αδικηθεί ο ΠΑΟ. Ποιον θεωρείς, έτσι, αυτή... ας την αδικία είναι... και τη δίκη, άκου ξέρω. Ποιο ναι. Θεωρείς δυνατό στο παρασκήνιο, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ, με άριστα το 10. Τώρα, τον σήμερα. Τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ το θεωρείς πιο δυνατό, ναι. Τον ΠΑΟΚ το θεωρώ, από ό,τι βλέπω... Άρα κοιμάσαι, άρα κοιμάσαι Μπούμπουλο. Ναι. Άρα κοιμάσαι Μπούμπουλο. Ναι. Άρα... απειλή. Δεν μιλάνε, δεν κάνουνε, πιστεύω... Αυτός που δεν μιλάει είναι πιο στο τέλος. Κερδισμένος. Για να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Θα φάνουν τα όπλα του καθενός. Εσύ τώρα το βράδυ κοιμάσαι άνετα, δεν έχεις καμιά αγωνία να πούμε. Όχι, έχω αγωνία μεγάλη. Μεγάλη αγωνία, γιατί φάνηκε δηλαδή ότι ό,τι λέγαμε, ό,τι κάναμε αυτή την εβδομάδα. Στο παρασκήνιο, ποιον υπολο... δηλαδή ναι. Είναι το ξεβράκωμα του Ολυμπιακού, ναι. Οι δηλώσεις του Μαρινάκη, ναι. Όλα είναι ότι... Τα όπλα τους. Στο παρασκήνιο ποιον φοβάσαι πιο πολύ, τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ? Σήμερα. Αυτοί είναι και οι δύο μαζί τώρα. Είναι ο ένας εξυπηρετεί τέτοια του αλουνού. Για. Το ότι εξυπηρετεί ο ένας του αλουνού τα τέτοια και είναι δύο αυτοί και εσύ ένας. Ναι, σε τρομάζει καθόλου αυτό? Λίγο, γιατί πάντα θέλανε το πρωτάθλημα κάτω, δεν το θέλανε απάνω. Το ότι ο Ολυμπιακός... κόπτεται να σου κόψει το πρωτάθλημα και να το πάρει η ΑΕΚ. Αυτό πια πώς το εξηγείς? Γιατί ουσιαστικά ο Ολυμπιακός λέει: Εγώ δεν πάω για πρωτάθλημα, μείον τρεις και τέτοια. Πίσω είμαι, ας το πάρει η ΑΕΚ. Λέει. Δείχνει δηλαδή μια άτυπη σχέση
Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Είναι φοβερό αυτό που σου λέω. Δεν το έκανε ποτέ ο Άρης για τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ για τον Άρη αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δείχνει, ναι. Αυτό το κατεστημένο που το πρωτάθλημα πρέπει να είναι κάτω. Και αν θα ανεβεί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ή στον ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι και του χρόνου και του παραχρόνου, αυτό φοβούνται. Ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει καλή ομάδα, θα πάρει τα λεφτά και θα τα αξιοποιήσει. Κατανοητό. Δεν θα εκμεταλλευτεί δηλαδή, ναι, ναι, κατανοητό, την όλη την τέτοια. Θα... Και δείχνουμε τώρα και σαν φίλαθλοι ότι όταν πάει ο ΠΑΟΚ για πρωταθλητισμό και δεν αδικείται ή και αν αδικείται, το αφήνει, ας πούμε, χάνει του πρωταθλητισμού. Εάν ήμασταν τέταρτοι, ας πούμε, μπορεί να το σπάγανε το γήπεδο όλοι. Δηλαδή, σκατήλα τους, δεν τους βέβαια. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο φόβος σε κάνει να πειθαρχηθεί. Ναι, τώρα δηλαδή που δείχνουμε ήθος, ύφος, η πόλη όλοι συγκροτημένοι, οργανωμένοι. Τώρα εντάξει, τώρα αν μπήκε και ένα μηχανάκι ή ένα τέτοιο, έχουμε πει κούμπα λίμπρε, τούμπα λίμπρε μάλλον. Εντάξει, θα βρεθεί και ένας. Αλλά τι να πω τώρα, περιμένουμε. Η ανησυχία είναι σε όλο τον κόσμο. Κανένας δεν πιστεύω να κοιμάται ήσυχος. Ό,τι και να λέμε. Good, good. Και αυτά που λέμε είναι για να λέμε βέβαια, εννοείται. Καλημέρα. Bye. Με πληροφορούν ότι μετά την Daily Woman θα παίξει μαγνητοσκοπημένη η δίκη. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, είναι δυνατόν μια εκπομπή στο Sky δίκη της Δευτέρας να παίζεται μετά τις 2 το βράδυ? Ιδιαίτερη εντύπωση μου κάνει, γιατί τον μπούζω 2 η ώρα να τον έχω εδώ λίγο δύσκολο, μαγνητοσκοπημένη είναι. Πάμε πρώτο τελευταίος, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Είσαι πάρα πολύ τυχερός φίλε μου που κάνεις αρκετές ώρες παρέα με τον Κόκκινο. Γιατί το λες? Είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Καλό λοιπόν... παιδί γιατί είναι, τι κάνει και είναι καλό παιδί? Εσύ τον είπες. Σε είπες, είναι καλό παιδί. Σου πει και ο άλλος, δεν βγάζει μαχαίρι. Εντάξει. Α, ναι, από αυτή την άποψη. Ναι. Βγάζει ρόπαλο, ναι. Του μπέιζμπολ. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω κάτι. Δύο πράγματα. Ένα είναι το εξής. Το πρωτάθλημα θα το πάρει αυτός που κουβαλάει πολύ καλά νερό στο μήλο της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή. Νερό κουβαλάει ο ΠΑΟΚ με αυτό που έγινε. Ναι. Αυτός ήταν η αιτία που σταμάτησε το μάτι. Θα μιλάνε τώρα πόσο καιρό κανείς δεν ασχολείται με τι γίνεται στη Βουλή, τι θα περάσει πάλι. Ναι, αλλά κάτσε τώρα πίσω. Έχει κάτσε να σου δηλαδή, πω. Βρέθηκε ο Φουκαράς ο ΠΑΟΞής που το λένε βλάκα, το λένε χιλιαδιό. Πέταξε αυτό, δηλαδή ήταν Σιριζέος αυτός, σημάδεψε. Αυτό είναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται, αν ήταν ένας ή αν αυτός ένας. Εντάξει, δεν τώρα μην το λες αυτό. Εντάξει, κοίτα όμως, να σου πω κάτι φίλε μου. Αυτός αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι χαρά για την κυβέρνηση. Και ξανά σου πω και κάτι. Άλλο αυτό! Ναι. Άλλο αυτό που θα ασχοληθεί και θα αυτό. Αλλά όχι ότι το σχεδίασε το ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΟΚ τώρα. Αυτό είναι εντάξει, χοντρό που λέει. Όχι, δεν είπα ότι το, ναι, το ναι. σχεδίασε, αλλά θέλω να πω το εξής. Ποιος πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ. Να σταματήσουν να μιλάνε εδώ για Μακεδονίες, για Σκόπια, για χιλιαδιό. Αυτά είναι πολύ καλά που συμβαίνουν. Φασαρία μπόλικη, θα περάσει ο καιρός, δικαστήρια. Ύστερα να σου πω κάτι. Δεν μου λες, όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε και ακούνε και λένε δίκιο και αυτό. Ποιο δίκιο ρε παιδιά?